Δεν θα το κόβα το κομμάτι ρέσης, δεν υπήρχε καμία περίπτωση όμως, γιατί όταν βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω δηλαδή, όταν ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, καμιά φορά πηγαίνω κάπου μακριά και βάζω αυτοκίνητο, συγγνώμη, ραδιόφωνο, και κόβουν τα τραγούδια στη μέση για να βάλουν, ξέρω, διαφήμιση, οκ, okay, τέλος πάντων καταλαβαίνω, πρέπει να παίξουν διαφήμιση στα ραδιόφωνα, αλλά το κόβουν στο σόλο, ναι, εντάξει, δηλαδή, γιατί ρε εγκληματία, ας πούμε. Είναι σαν να παίρνει ένα πίνακα, έτσι πλωμαριτέλη. Παίρνει ένα πίνακα, ας πούμε, και τον κόβει στη μέση τον πίνακα. Δεν τον βλέπω ολόκληρο. Και στα μαγαζιά τα κάνουν αυτά. Ναι. Εγώ το έτυχα να πάω και σε ροκάδικο μεταλλάδικο που να κόβει τα τραγούδια πριν σε όλο και λέω: εντάξει, τι κάνει, ρε αδερφέ. Μέχρι να αυτό μου έτυχε. Ναι, μου έτυχε τώρα, μάλιστα πριν από 2-3 μέρες ήμουν στο αυτοκίνητο και πέφτω στο November Rain. Το οποίο είναι βέβαια και. Εντάξει, τραγούδι 20 λεπτά που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω, κάπου εκεί. Είναι. Είναι 8-9 λεπτά κοντά. Είναι ένα δεκάλεπτο, ναι. Λοιπόν, έχει 2-3 σόλος. Δηλαδή, έχει, ξέρεις, ανεβαίνει, κατεβαίνει, έχει κρεσέντο, ξέρω εγώ, έχει διάφορα κομμάτια το τραγούδι. Και έχει αποκορύφωμα όμως. Δηλαδή, έχει κρεσέντο 2 λεπτά 3 στο τέλος. Ναι. Και εκεί που, ξέρεις, αρχίζει και χτυπάς τα χέρια στο τιμόνι. Ναι, το κόβουν, ας πούμε, και βάζουν ναι, το σήμα του σταθμού και διαφημίσεις. Τέλος πάντων, καλησπέρα παιδιά. Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να πω καλησπέρα. Και καλό μήνα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου αυτή. Ελπίζουμε να είστε καλά, να ξεπεράσετε αυτό το ζόρι που φάγαμε με τη ζεστούλα. Αρχίζει τρώνε το πράγμα λίγο αυτές τις μέρες. Ακούτε τον Νίκο Πλωμαριτέλη. Και τα μηχανάκια της γειτονιάς του. Και τα σκυλιά σε λίγο. Ναι, σε και λίγο τα σκυλιά που φουσκάζει. Και τον Νικόλα Μαρκόγλου. Γεια χαρά. Σε λιγάκι, κατά τις 11 παρά μου, ο Σάββας θα μπει γιατί είχε μια δουλίτσα. Ελπίζω να καταφέρει να ξεμπερδέψει και να έρθει. Λοιπόν, έχουμε διάφορα να πούμε σήμερα. Έχουμε για ταινίες, έχουμε δει σειρούλες, έχουμε παίξει παιχνίδια. Έχουμε τον Crash Bandicoot που τα έχει πάρει παραμάζωμα και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση επί του θέματος. Με την ευκαιρία, μάλλον. Ο Λουίτζι λέει: μην τον κόβεις το Stan, ρε φίλε. Λέει: όταν παίζει ο Stan, δεν τον κόβεις. Ναι, δεν τον κόβεις. Λοιπόν, Νικόλα, τι θέλετε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε σήμερα, τι θέλετε να πούμε. Με ακούτε, βασικά. Σ' ακούμε. Ναι. Λοιπόν, εμείς τουλάχιστον. Ναι. Ξέρω ότι δεν θέλω να πούμε. Δεν θέλω να πούμε για το Battlefront 2 και τα loot crates γιατί τα συζητήσαμε εκτενώς έτσι την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται. Και παρεξηγηθήκαμε λιγάκι την προηγούμενη. Και παρεξηγηθήκε ο κόσμος. Παρεξηγηθήκαμε. Έλα, να πούμε με την ευκαιρία εδώ. Τώρα, βέβαια, απουσιάζει και ο Σάββας που είχε κάνει εκτενή συζήτηση επί του θέματος και ίσως θα πρέπει να μιλήσει και ο ίδιος για την άποψή του. Αλλά να πούμε τώρα ότι μάλλον έχει παρεξηγηθεί. Ο τρόπος που μιλάμε και η στάση η οποία κρατάμε απέναντι σε διάφορα παιχνίδια, μπορεί να φταίμε και εμείς, μπορεί να φταίω εγώ προσωπικά για τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε για ορισμένες κατηγορίες παιχνιδιών. Το πρόβλημα της βιομηχανίας δεν είναι τα multiplayer παιχνίδια, ούτε τα επαναλαμβανόμενα single player παιχνίδια, ούτε τα open world παιχνίδια. Είναι τα κακά multiplayer παιχνίδια, τα κακά single player παιχνίδια και τα κακά open world map cleaning παιχνίδια. Νομίζω. Νάτος, ο Χρήστος εδώ στο chat λέει: Γέρι, είναι με τους ακούτε, μαμάνε τα multiplayer παιχνίδια. ο Χρήστος Χιωτέλης που είναι στην ομάδα του Game Over που παίζει multiplayer πολύ, όπως και ο Θάνος παίζει. Δηλαδή, έχουμε παιδιά που παίζουν multiplayer και έχουν και φωνή. Κάνουν stream στα παιδιά και μιλάνε για τα multiplayer παιχνίδια. Εντάξει, μπορεί να φταίμε εμείς και να έχουμε δώσει λάθος αίσθηση. Και αν το έχουμε κάνει αυτό, ζητούμε συγγνώμη, παιδιά. Το πρόβλημά μας είναι οι κακές τάσεις της βιομηχανίας. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε οποιαδήποτε κατηγορία έχει να κάνει. Απλά τι γίνεται στα multiplayer παιχνίδια, μάλλον, συγγνώμη να το πω πιο σωστά, τα multiplayer παιχνίδια, κάποια από αυτά αποτελούν μια πολύ καλή πλατφόρμα, ένα εφαλτήριο για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πολιτικές, οι ύποπτες, οι πονηρές που δημιουργούν τα παιχνίδια, τα καθιστούν μάλλον υπηρεσίες. Και είναι αυτό το οποίο απεχθανόμαστε έτσι και πολλές φορές ξορκίζουμε εμείς εδώ από τις εκπομπές και το site γενικότερα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το παιχνίδι, είναι η πολιτική που χρησιμοποιείται από την εταιρεία για να κάνει το παιχνίδι υπηρεσία. Έτσι. Αυτό ήθελα να το πούμε έτσι για να μην έχουμε και... Και κακός ή κακός, αυτό βρίσκεται πρόσφορο έδαφος online, έτσι.
Και Γιώργο, να σου κάνω μια έτσι. Α, Νικόλα, σε διακόψα. Όχι, ναι, ναι, πες. Απλώς μέχρι να μείνουμε στα της βιομηχανίας, αν έχεις κάποια πληροφορία ή κάποια, και εσύ, Νικόλα, κάποια αίσθηση για την αποχώρηση του Κολαντώνιο, έτσι. Αν υπάρχει κάποιο πίσω background το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ούτε δεν γνωρίζω κάτι, δεν γνωρίζω τίποτα για την ιστορία. Έκανα μια έρευνα εγώ όταν είδα την είδηση που βγάλαμε την Πέμπτη. Την βγάλαμε την προηγούμενη Πέμπτη, νομίζω, ή Παρασκευή. Δεν βρήκα κάτι, να σου πω την αλήθεια. Ο Νίκος μιλάει για την παραίτηση, αποχώρηση του Κολαντώνιο. Είναι ο ιδρυτής ουσιαστικά της Arcane Studios. Έτσι, ο άνθρωπος που δημιούργησε την Arcane πίσω στις αρχές του. Συγγνώμη, τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000, νομίζω. Σωστά. Ναι, Arx Fatalis, ρε παιδί μου. Ναι. Με το Arx Fatalis ξεκινήσανε. Για το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ για το Arx Fatalis στις εκπομπές. Είναι εκείνο εκεί το first person RPG. Dungeon Crawler. Ναι, με τους ρούνους που σχεδίαζες ρούνους. Δύστροπο παιχνίδι. Δύσκολο, ναι. Mm. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν, αν έχει να κάνει με εμπορική επιτυχία ή μη επιτυχία ή αποτυχία των Dishonored 2 και Prey και τα λοιπά, ή απλά σίγουρα δεν πήγαν καλά για επιτυχία, δεν μπορούμε για επιτυχία, δεν ξέρω αν για βαθμολογίες, ναι, αλλά επειδή την εταιρεία την ενδιαφέρει πιο πολύ εμπορική μάλλον, εκεί δεν τα πήγε τόσο. Μπορεί να είναι αυτό που γράφει και ο Χρήστος και ο Μιχάλης, ότι βαρέθηκε και θέλει να ξεκουραστεί, αράζει στο σπίτι του με την οικογένειά του. Η επίσημη τοποθέτηση αυτή. Τι ήταν τώρα, εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις πόσο PR ήταν αυτό, αλλά από όσα διαβάζεις είναι ότι ο άνθρωπος 18 χρόνια κάηκε, ας πούμε. Γιατί αυτό έλεγε ότι 18 χρόνια είναι σαν να μην πήρε άδεια ούτε μία μέρα. Επικεντρωμένος εκεί στα παιχνίδια. Μακάρι να είναι αυτό βασικά, λέω εγώ, και να έφυγε από την άποψη ότι να πάρει το sabbatical, πώς το λένε αυτό, κάνα χρόνο, ας πούμε, και να... Για γρανάπαυση, έτσι. Ναι. Πολύ σωστή... Και να μην ήταν καν άλλο abandoned ship σε φάση πάει το στούντιο για... Αυτό αν είναι θα το μάθουμε σε λίγο καιρό. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο στούντιο η Bethesda θα το... Επειδή, ας πούμε, δύο τίτλοι δεν προχώρησαν εμπορικά όπως θα ήθελε η Bethesda να κάνει τέτοιο έγκλημα. Δηλαδή το στούντιο είναι υγιέστατο, δηλαδή. Δεν νομίζω. Επίσης, σωστή παρατήρηση από τον Skynet στο chat είναι ότι τα παιδιά της Arcane έχουν δώσει και τον Dark Messiah of Might and Magic, έτσι. Might and Magic, ναι. Ναι. Γενικά έχουν δώσει πολύ καλούς τίτλους. Είναι μια ομάδα που έχει παραδώσει καλά προϊόντα στην αγορά. Κάνει και το Bioshock 2 ή κάτι λάθος. Είχαν δουλέψει... Βασικά ήταν η 2K Marine ήταν, έχει κάνει το Bioshock 2. Είπα και εγώ. Ναι, αλλά είχαν όμως... είχαν συνεισφέρει και αυτοί στην... Λέει... Μιλάμε για εξαιρετικό στούντιο, άμα είναι τέτοια στούντιο να πηγαίνουν καλά, δηλαδή το παρατήσουμε το άχημα, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε, οι εποχές και οι τάσεις είναι λίγο παράξενες. Ακόμα και για μεγάλες παραγωγές που τρώνε και προώθηση από marketing, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι το Dishonored 2 ή το Prey δεν προωθήθηκαν από τον publisher. Όχι, βέβαια. Έτσι. Και αφήσεις παντού και αυτά και τρέλες και τα άλλα. Και προώθηση μέσω E3 και προώθηση από events και διαφημίσεις σε μέσα ενημέρωσης και πολλά trailers και πολλά δελτία τύπου. Γενικά δηλαδή προωθήθηκαν σαν προϊόντα. Δεν ξέρω τώρα. Ο κόσμος δεν ρισκάρει εύκολα με... Θα μου πεις, ούτε το Dishonored είναι καινούριο IP, ούτε το Prey, οπότε άκυρο αυτό που πήγα να πω. Δεν είναι νέα. Το Prey καινούριο. Δεν ρισκάρει. Όταν φτάνουμε στο Dishonored, πόσο έκανε, 1,8 πούλησε το 2. Για τέτοιο πόσο μιλάμε, πιο λίγο, κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι λίγο. Αν το βρει κάποιος. Ότι αυτό δεν είναι αρκετό πλέον. Πρέπει να μας προβληματίζει. Μα πόσα πια εκατομμύρια είναι πλέον. Ακριβώς. Έχω χάσει την μπάλα στο τι πρέπει. Εκεί κάπου ξεκινάει. Δηλαδή, έχει γίνει λίγο θολό η αποτυχία από την επιτυχία στα πόσα λεφτά πια πλέον φέρνει. Και το πρόβλημα ξεκινάει πάλι από το πόσο έχουν μεγαλώσει οι απαιτήσεις σε έσοδα από το συγκεκριμένο τομέα διασκέδασης όπως είναι τα video games. Κάπου λίγο χάνε την μπάλα πάλι. Τέλος πάντων. Πάντως, η αλήθεια είναι, παιδιά, και να είναι αποτυχημένα τα franchise. Ξέρεις κάτι. Είναι, βέβαια εδώ μπαίνουμε σε μια συζήτηση για οικονομικά, η οποία θέλει πολύ προσοχή.
Αλλά όταν το κόστος ανάπτυξης είναι πλέον τόσο, τουλάχιστον έτσι όπως λένε αυτοί έτσι, οι εκδότες, οι οποίοι ουσιαστικά παράγουν, δηλαδή δίνουν το budget για, στα studios για να δουλέψουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και όταν οι πωλήσεις είναι πραγματικά χαμηλές σε αναλογία με την εγκατεστημένη βάση, δηλαδή όταν έχεις 60 εκατομμύρια PS4 και πουλάει ας πούμε το Horizon Zero Dawn 3, είναι πολύ χαμηλό το ratio ρε παιδιά. Δεν είναι χαμηλό. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα έρευνα τώρα που το είπες, θα είπες αυτό, να δούμε παλιότερα παιχνίδια τι πωλήσεις κάνανε και τι προσωπικό είχαν μέσα εταιρείες και αντιστοίχηση τώρα. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόστους πάει εκτός από τις τεχνολογίες και στο προσωπικό, έτσι εννοείται. Ναι. Για να δούμε πάνω κάτω τι βάση έχουν αυτά για το υψηλότερο κόστος και σε σχέση με το τι πωλήσεις μπορεί να περιμένει. Τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει με τη μουσική, επειδή ακούγεται στο background, λέτε, τώρα μου βάλατε, συγγνώμη διακόπτω τη συζήτηση, αλλά ναι, μου βάλατε κάτι φιτιλιές, επειδή έχω βάλει μουσική να παίζει σαν χαλί από πίσω, είναι έντονη η μουσική, γιατί αν είναι έντονη θα μας κόψει το YouTube και δεν θα παίξει ποτέ το webcast αυτό στο YouTube, να μένει να τη χαμηλώσω, να τη βάλω λίγο πιο χαμηλά γιατί θα μας βαρέσει κάτι καμπάνες στο YouTube και θα χάσουμε το webcast. Είναι. Λοιπόν, οπότε θα την... είναι πολύ ωραία για να... σαν ατμόσφαιρα παιδιά και εγώ αυτό σκέφτηκα και την είχα αφήσει χαλή, αλλά επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να βαρέσει, καλύτερα να την κλείσω. Να είμαστε σίγουροι γιατί είναι κρίμα να χαθεί το βίντεο. Πειράζει, θα ακούτε μόνο τις μελωδικές φωνές μας. Ναι. Ναι. Είναι ωραίο το χαλάκι, αλλά όχι, μην μας κάνει ζημιά. Κρίμα είναι. Άμα κάνουμε τίποτα special εκπομπές, αλλά όχι, πρέπει να ανεβαίνουν πάντα στο YouTube όλες, γιατί πολλοί κόσμος τις παρακολουθεί από εκεί. Οπότε εμείς θα τις ανεβάζουμε και ολόκληρες με τα τραγούδια σαν MP3. Συνεχίζω αυτό, θα το τηρήσω δηλαδή. Αλλά ναι, δυστυχώς το YouTube κομπανάει. Οπότε ας το βγάλουμε το χαλάκι. Ή θα το αφήσω. Όχι, άστο. Δεν το παίρνω το ρίσκο. Δεν το παίρνω το ρίσκο. Όχι. Κρίμα είναι. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, παιδιά, συνεχίζουμε. Νικόλα, ναι, κάποιον διέκοψα πριν. Ναι, τον Νικόλα. Όχι, δεν διέκοψες. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Όχι, γενικά για το κόστος των παιχνιδιών, πώς είναι σήμερα. Εντάξει, και να έχει ανέβει το κόστος, νομίζω ότι μιλάμε ότι τα παιχνίδια αυτά μπαίνουν μέσα. Να μπαίνουν μέσα, δεν έχουμε τώρα στοιχεία. Άμα δεν μας πει κάποιος, δεν νομίζω θα το κάνανε αυτό, ότι το παιχνίδι αυτό κόστησε τόσα εκατομμύρια δολάρια και έβγαλε τόσα εκατομμύρια δολάρια, οπότε εμείς είμαστε ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι, συζήτηση δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να ξέρουμε τα μεγέθη του τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά τι ζητάνε δηλαδή από ένα προϊόν. Ναι. Ζητάνε κέρδος, βεβαίως και ζητάνε κέρδος, εννοείται, ναι, για το κέρδος γίνεται, εντάξει, προφανώς δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, αλλά πρέπει να δούμε, ζητούν ρεαλιστικό κέρδος και αν δεν ζητούν κέρδος το οποίο πραγματικά η αγορά αυτή μπορεί να σου φέρει πίσω, μήπως τελικά γι' αυτό κυνηγούν αυτό το θέμα που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τα παιχνίδια υπηρεσία. Δηλαδή ότι θα κάνω μια επένδυση εγώ τόσα εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτή η επένδυση δεν θα μου φέρει χι λεφτά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας ή τη δεύτερη, άντε και την τρίτη, αλλά ίστο διηνεκές ξέρω εγώ για κάνα χρόνο, γιατί θα σου δώσω και season pass, θα έχω και χάρτες, θα έχω και loot crates και λοιπά. Γιώργο, τώρα αυτό από προσωπική εμπειρία, έτσι, γιατί άμα συνεργαστείς με μεγάλες εταιρείες και σου δίνουν ας πούμε ένα προϊόν να δουλέψεις, ή ανήκεις σε μια εταιρεία και έχεις ένα προϊόν να δουλέψεις και εσύ πιστεύεις ότι πας καλά, ακόμα και αν φέρεις κέρδος, αυτοί έχουν βγάλει ήδη μετρήσεις και σου λένε όχι, μπορούσε να πας και καλύτερα. Αυτό είναι κανόνας. Δεν υπάρχει κανένα περίπτωση να σου πει μπράβο επειδή βγήκε ή επειδή έφερες ένα κέρδος. Έχουν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να πιάσει. Λογικά, μη λογικά, εφόσον ισχύει στους άλλους τομείς του εμπορίου, έτσι, ή για τρόφιμα, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε τέτοιο, δεν πιστεύω ότι πιστεύω ότι ισχύει και στα video games αυτά. Έρχονται και σου λένε ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι παραπάνω από όσο μπορείς να βγάλεις. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί... Δεν έχει ακριβώς νόημα κουβέντα βγήκε το παιχνίδι. Ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι ξέρεις τι... Όχι, τόσα έπρεπε να βγάλει. Είναι τι στόχους έχουν βάλει. Γιατί έχω ακούσει, έχω ακούσει. Πώς να το πω τώρα. Όχι φήμη, πραγματικά στοιχεία από εταιρεία μεγάλη στην Ελλάδα, από γνωστό τέλος πάντων, για οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα κτλ. Του τύπου βγάλαμε φέτος
κέρδος 200. Πέρσι είχαμε βγάλει 100. Τα κέρδη μας είναι τεράστια, αλλά έχουμε πρόβλημα γιατί είχαμε βάλει στόχο 250. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, επειδή βάζουν πολύ ψηλούς στόχους για τους γνωστούς λόγους που κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις μεγάλες, έτσι, στίβουν το προσωπικό τους κτλ. Κτλ. Γαλέρες και τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, επειδή έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλούς στόχους, θεωρείται στο τέλος του οικονομικού έτους ότι δεν πήγε καλά το πράγμα. Ενώ έχουν κέρδη. Απλά γιατί είχαν θέσει πολύ ψηλούς στόχους. Τέλος πάντων, είναι τα οικονομικά πρέπει να τα κατέχεις και λίγο για να μπορείς να τα συζητήσεις. Όχι, δεν έχουμε γνώση. Ναι, πρέπει να γίνει έρευνα τώρα γι' αυτό. Θέλει, ναι. θέλει γνώση και έρευνα. Ναι, νούμερα στον γνώση. Αέρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί το ενδιαφέρον είναι εννοείται ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες μεγάλες έχουν και online καταστάσεις. Έτσι. Πρέπει να έχουν. Οπότε θα μπορούσαμε ίσως να το ψάξουμε αυτό. Ενδιαφέρον, βέβαια. Τέλος πάντων, τώρα εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κάναμε μια πρώτη συζήτηση με τα παιδιά λίγο πριν ξεκινήσουμε για το θέμα του Crash Bandicoot, της επιτυχίας που σημείωσε μέχρι στιγμής, της εμπορικής επιτυχίας αν λέω κυρίως, γιατί όπως σας είχα πει και την Παρασκευή την είχα την πληροφόρηση και τελικά τα αποτελέσματα το δείχνουν αυτό, εξαντλήθηκε σχεδόν παντού, πρώτος στα charts και της Αγγλίας κιόλας. Και ήθελα να συζητήσουμε out of stock. Ναι, Μιχάλη, ναι. Για out of stock στην Ελλάδα είναι βέβαιο. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη μάλλον. Αλλά εδώ είναι out of stock και δεν ξέρω και πότε θα έχουν πάλι. Υπήρξε πολλοί κόσμος που ένιωσε νοσταλγία για το παιχνίδι, παιδιά. Υπήρξε μια γενιά ολόκληρη PlayStation, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μεγάλωσε μια γενιά, πραγματικά gaming γενιά, να το πω έτσι, με τα Crash Bandicoot. Και, ναι. Και μια ωραία παρατήρηση ήταν αυτή στο σχόλιο που έκανε ο Slipperstone, νομίζω, στο review που έκανα για το Crash Bandicoot, που λέει ότι δεν είναι μόνο, λέει, παίζαμε το 96 και το 97. Με αυτό το παιχνίδι τη βγάζαμε, ξέρω εγώ, και το 2001. Γιατί, ξέρω εγώ, το PlayStation 2 δεν είχε τίτλους στο launch του. Θέλω να πω, ναι, ότι είχε διάρκεια κιόλας αυτός ο τίτλος. Αυτή η σειρά, όχι ο τίτλος. Η συγκεκριμένη σειρά. Και με το Crash Team Racing μετά, που σάρωσε κι αυτό. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω, να κάνουμε μια συζητησούλα σχετικά με τα remakes και το κατά πόσο πιστεύετε ότι τελικά αξίζει να γίνονται remakes ή όχι τόσο παλιών παιχνιδιών που, όπως έχουμε πει, δεν έχουν γεράσει καλά. Μπορεί το Crash Bandicoot να αποτελεί λίγο εξαίρεση γιατί το εικαστικό του ήταν ιδιαίτερο κτλ, αλλά έχουμε πει ότι πολλά παλιά παιχνίδια, ειδικά του PlayStation, του πρώτου PlayStation, δεν βλέπονται σήμερα. Θέλω να κάνω πρώτα μια ερώτηση, ναι, έτσι, ναι, κοινωνικού, ναι, περιεχομένου, ναι, για το Crash. Παικτικά και σαν gameplay τα παιχνίδια τα απεξήλθαν πλήρως, έτσι, και τα τρία. Κανένα πρόβλημα σε σχέση με τι φέρνω εγώ στο μυαλό μου, ότι είχαμε τον Mario και τον Sonic και ήρθε ο Crash, για παράδειγμα. Μπορεί να κάνουμε μια τέτοια αναλογία. Δεν είχε όμως το ίδιο αντίκτυπο όπως είχαν αυτές οι δύο περσόνες στην κουλτούρα, έτσι. Είχε, δεν έφτασε ποτέ σε αυτή τη πρώτα. Δεν θυμάμαι, αυτή είναι ερώτηση, πορεία, δεν έχω άποψη επ' αυτού. Είχε. Τα πρώτα 4-5 χρόνια, δηλαδή, όσο ήταν franchise τη Sony, το ότι το διαχειριζόταν η Sony και είχε γίνει mascot, γιατί, ναι, το εκμεταλλεύτηκε η Sony, επειδή εκείνη την εποχή, στα 90s, ήταν ακόμα, είχε πέρασει το μασκοτιλίκι με το attitude, ναι, φοράω καπέλο ανάποδα, φανελίτσα, ναι, το λίγο γιο rap, ξέρεις, και έτσι, που ήταν λίγο πιο kids hip hop, όχι όπως είναι σήμερα που είναι πιο βαρύ, ναι. Το να είχες μασκότ για την κονσόλα σου, για τον brand σου, είχε πέρασει ακόμα τότε. Οπότε το χρησιμοποίησε η Sony αυτό. Είχε κάνει και εκείνο εκεί το περιβόητο διαφημιστικό με έναν τύπο ντυμένο Crash που είχε πάει έξω στο γραφείο της Nintendo και φώναζε. Το έχετε δει αυτό? Α, όχι. Όχι. Υπάρχει διαφημιστικό, ψάξτε στο YouTube, δείτε το. Είναι official commercial διαφημιστικό που λέει ο τύπος έχει κρατάει ένα τηλεβόα. Έχει πάει στο γραφείο της Nintendo στην Αμερική και φωνάζει «Hey, Masters Man, your worst nightmare has arrived». Δεν το έχετε δει αυτό? Όχι, ναι, 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 βέβαια. Τρόλαρε η Sony κανονικά.
Οπότε ναι, είχε και σαν gameplay και σαν σε εισαγωγικά persona, gaming persona, και σαν μασκότ είχε μεγάλη επιτυχία και αντίκτυπο στην κουλτούρα του gaming εκείνη και την πενταετία, Νίκο, 96 με 2000-2000 κάτι. Εγώ νιώθα μεγάλος τότε, να σου πω την αλήθεια, για να ασχοληθώ. Τι γίνεται, μεγάλος όπως νιώθω όταν είσαι έφηβος μεγάλος, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Μέσα στην ανοησία σου λες, τι τώρα ασχολούμαι με τα λεπουδάκια και με τα τέτοια, χαζομάρα. Αλλά είναι εκείνο που προσπαθείς να γίνεις άντρας, ενώ δεν είσαι, και προσπαθείς να παίξεις πιο σοβαρά παιχνίδια, έτσι. Έπαιξε τα πρώτα FPS που βγαίνανε και έλεγαμε ότι αυτά είναι, ξέρω εγώ, πιο παιδικά. Ναι, πολύ ναι, χαζό. Ναι. Κατάλαβες. Απλώς σου μιλάω τώρα για την ψυχολογία. Ίσως αν ήμουν και εγώ 7-8, ήταν με πιάνε παραπάνω ο κρας. Λέω τα κάναμε αυτά με τον Μάριο και τον και το Σόνι. Εντάξει, εγώ ήμουν 20 πλάσ και έπαιζα, οπότε δεν είχα ένα πρόβλημα. Το είχα ξεπεράσει. Ναι, παιδί. Ναι, ναι. Όχι, κατάλαβα τι λες όμως. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Έτσι ήταν, Νίκο, έτσι ήταν. Υπήρχε ο διαχωρισμός αυτός του. Η κονσόλα είναι πιο παιδική και το PC gaming με το Quake, ας πούμε. Όχι, πιο... όχι. Το στυλ παιχνιδιού. Και το στυλ. Ότι... Και το στυλ. Ναι. Αυτά συνεπάγεται, ξέρεις, πάνε μαζί. Ναι. Μεγαλώσαμε τώρα η τάχα μου. Πάμε να παίξουμε πιο μεγάλη στα παιχνιδιά. Ναι. Adventures. Αυτό ήταν ακόμα η συγκεκριμένη διαχωριστική γραμμή μεταξύ PC gaming και console gaming. Ήταν πολύ αισθητή το 96-97 ακόμα. Mm-hmm. Αυτό άρχισε να θολώνει το να γίνεται πιο ενήλικο το console gaming από το PlayStation 2 και μετά. Έτσι. Ναι, άντρας γίνεσαι μόνο με το Laser Shoot Larry. Σωστός είσαι, ρε. Πάντα. Έτσι, ναι. Ναι, υπήρχε εκείνη την εποχή, υπήρχε ακόμα διαχωριστική γραμμή. Και το καταλαβαίνω αυτό που λες, ίσχυε. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αίσθηση, ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, και την ίδια περίοδο. Μιχάλης είπε πολύ σωστό. Εκείνη την περίοδο, πούμε, για μένα που ήμουν τότε 13 χρονών, ακριβώς είπε Doom Doom 2, ξέρω εγώ. Μαγκιά. Ναι. Κατάλαβες. Μπορεί φτάσει ότι δεν είχα και PlayStation 1. Οπότε ξέρεις, πάνε πολλές φορές προσαρμόζεται και το χαρακτηρίζει το τι έχει και τι δεν έχει. Άμα είχα PlayStation θα το έπαιζα. Ένα. Είναι... Αλλά δεν το κυνήγησα κιόλα. Έλεγα κάτσε τώρα, λέω να παίξουμε στο κομπιούτερ, ξέρω εγώ, του φίλου μου ή οτιδήποτε. Ναι. Μεγαλύτερο. Έπαιζε αυτό. Είναι ακριβώς περιγράφει το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Ναι. Αυτό γινόταν. Θέλετε να κολλήσουμε σε όλη τη συζήτηση. Εντάξει, πάμε μία από εδώ, μία από εκεί, δεν πειράζει. Είναι ωραία συζήτηση, έτσι, ζωντανή. Και αυτό που είπατε προηγουμένως για. Όχι, το Vice City, Χρήστο, είναι αρκετά πιο μετά. Είναι PlayStation 2. Μετά. PlayStation 2 είναι το 2000. 2. 2, 3, ναι, κάπου εκεί. Mm. Ναι. Και για τα. Όχι 10 καλύτερα και τέτοια πράγματα, αλλά για πολύ σπουδαία. Platformers που είτε είναι γνωστά είτε είναι λιγότερο γνωστά, που θα άξιζαν και αυτά έτσι μιας επανέκδοσης, ενός remake να ξαναγυρίσουν. Δεύτερη ερώτηση, Γιώργο για Νικόλα. Ναι. Υπάρχει στα platformers κάποια τριετία ή πενταετία αυτού του είδους τα platformers, έτσι προσοχή, όχι τώρα που βγήκαν τα καινούργια τα indie και έχουμε αυτό το retro χαρακτήρα, όπου έκανε πίσω το genre, δηλαδή σταμάτησε σε κάποια περίοδο να βγαίνουν μεγάλα ονόματα, ναι, σε συγκεκριμένο είδος. Ναι. Αν βγάλουμε το Μάριο που είναι μια διαχρονική αξία, έτσι. Υπήρξε, δείτε να πούμε, 2008 με 2011 σταματήσαν, έχετε κάποια εικόνα τέτοια, σε κάποια φάση ναι, που σταμάτησαν. Ναι, θα σου πω, είναι πολύ ειδικότερα για τους διάστατα platforms, αν πούμε, νομίζω κάπου εκεί πρέπει να σταματήσαν. Πλέον, εντάξει, πολύ αραιά βγαίνουν αυτά, εξαιρουμένου του Μάριο βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί για τα ρετρό και αυτά τα platform, αυτό τα λες, εννοείς στη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι τα δυσδιάστατα. Έτσι. Ναι, τώρα δεν λέω το τύπου. Το Meat Boy, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν μιλάω για τέτοια παιχνίδια. Μιλάω για τα quasi 3D, 2,5, τα 3D καθαρά. Αυτά, όπως το Bandicoot, αυτά τα platformer. Γιατί εγώ από τα τελευταία αυτά τρισδιάστατα, δηλαδή ένα Ukulele θυμάμαι και το Snake ναι. Pass τώρα που βγήκε. Ω, το παιδιά, Ukulele βγήκε υπήρξε... και. Έτσι, ναι. Ναι, συγγνώμη Νικόλα, ολόκληρος, με συγχωρείς. Ναι. Ναι, όχι αυτό. Το UKLL βγήκε ότι σε φάση αναβίωση των platformers εκείνης της εποχής, αυτού του στυλ. Δηλαδή αυτό και από μόνο του φαινόταν ότι αυτό το είδος στα platform αραίωσαν πάρα πολύ. Αραίωσαν, σχεδόν σταμάτησαν, παιδιά. Υπήρχε συγκεκριμένη περίοδος που εξαφανίστηκαν αυτά. Μέχρι και το launch του 360 έβγαιναν πολλά τέτοια παιχνίδια. Και κλόνοι του Crash Bandicoot και κλόνοι Mario κτλ. Βγαίνανε πολλά. Πολλά. Δηλαδή, όταν λέμε πολλά και καλά, αυτό σταμάτησε κάποια στιγμή.
Μπορώ να θυμηθώ το Cameo, το οποίο ήταν action adventure με πολύ platforming, λίγο απ' όλα δηλαδή ήταν, αλλά μπορείς να το πεις platformer το Cameo, έτσι, είχε full platforming. Και εξαφανίστηκαν. Τα 3D, αυτά που περιγράφει δηλαδή ο Νίκος, ο Πλωμαρετέλης. Ακριβώς, είναι πολύ συγκεκριμένα τα παιδιά. Ναι. Υπήρξε συγκεκριμένη περίοδος, δηλαδή χάθηκαν για μία, δεν θα πω δεκαετία, γιατί πάντα βγαίναν κάποια έτσι, σκόρπια, αλλά... όχι Μιχάλη, δεν μιλάμε για το Origins που γύρισε στο 2D, γιατί τότε ξεκίνησε και η ιστορία με το Super Meat Boy και πολλά ακόμα 2D. Λέμε για τα 2,5D, 3D που χάθηκαν σχεδόν μετά το Cameo, αν όχι το Cameo, κάποια ακόμα. Υπήρξε μία δεκαετία που βγαίνανε με το τσουβάλι. Υπάρχει ένα καλό λογοπαίγνιο ότι το Cameo είναι το τελευταίο, έτσι κάπως. Υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, αλλά το αφήσουμε εδώ πέρα. Α, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εκείνη την εποχή, δηλαδή Nintendo 64, PlayStation, PlayStation 2, GameCube και Xbox και Dreamcast βεβαίως, γινόταν χαμός με τα 2,5D ή 3D platformers. Δηλαδή, καλά, εντάξει, προφανώς Mario, προφανώς Donkey Kong, προφανώς Banjo Kazooie Tooie, Clonoa. Καλά, Spyro πρώτα λέω τώρα, Spyro και τα λοιπά, Clonoa, το οποίο είναι πολύ αδικημένο το κλόνο της Namco, φοβερά platformers, το Pandemonium, το οποίο είχε πραγματικά κάνει πανδαιμόνιο στο PlayStation το πρώτο όταν είχε βγει, που ήταν... Daxter. Jak and Daxter μετά που παράτησε η Naughty Dog το Crash και πήγε στο PlayStation 2, Jak and Daxter και Ratchet and Clank, το Haven της Traveler's Tales, πριν η Traveler's Tales, να μην χρησιμοποιήσω καμιά έκφραση τώρα, χέζει Lego από το πρωί ως το βράδυ, δεν κάνει τίποτα άλλο πλέον. Ένα πολύ ωραίο platformer που ήταν κάτι μεταξύ Crash Bandicoot και Jak and Daxter και Ratchet. Μιλάμε παιδιά πολλά. Το Voodoo που βγαίνει remake Psychonauts. Τώρα, το Voodoo Vince. Psychonauts. Το Psychonauts. Το Toe Jam and... Jam and Earl, έτσι, σωστά το λέω, ναι, που είναι παλιό και έγινε remake στο Xbox το πρώτο. Μιλάμε με το τσουβάλι βγαίναν τέτοια. Βοηθήστε λίγο το τέτοιο PlayStation, με το κουνάβι ήταν Sly Cooper. Sly Cooper. Ναι. Είναι πάρα Sly πολλά Cooper, ναι, τρία παιχνίδια Sly Cooper στο PlayStation 2. Παιδιά βγαίναν πάρα πολλά. Και ξαφνικά η βιομηχανία αποφάσισε να τα αφήσει πίσω αυτά για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, υπήρχε κορεσμός. Δεν ξέρω τι έγινε. Είναι γεγονός αυτό, διότι είναι ένα είδος το οποίο πάνω κάτω κάνεις, έχει πολύ ελευθερία, πώς το βλέπετε, δηλαδή κάπου οι ιδέες μπορούν να ανακυκλωθούν. Είχανε αναπτυχθεί πάρα πολύ, ξέρεις τι γίνεται Νίκο, είχανε φτάσει πλέον αυτά τα συγκεκριμένα πλατφόρμες, είχανε φύγει από τον σφιχτό platforming χαρακτήρα του Crash Bandicoot ή του Sonic, δηλαδή το Haven Call of the King που είπα προηγουμένως ήτανε action adventure platformer, το ίδιο και το Cameo, το ίδιο το Sphinx. Ένα πολύ ωραίο platformer που ήταν επίσης action adventure με platforming έντονο. Μιλάμε για μεγάλα παιχνίδια, μεγάλης διάρκειας, 15-20 ώρες, με πολλούς μηχανισμούς. Δεν μένανε δηλαδή στο ότι πηδάω από σκαλάκι σε σκαλάκι και μαζεύω νομίσματα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω έκριναν οι developers ότι έκαναν τον κύκλο τους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί, εντάξει, ναι. Δεν είναι απίθανο αυτό να συμβεί. Πόσο βγήκαν, ειδικά όταν αρχίσουν και βγαίνουν πολλοί κλόνοι, κάπου εκεί πέρα αρχίζει και φθήνει, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο παρακλάδι της βιομηχανίας. Και γι' αυτό και μπορεί να κάνεις ξανά και επιστροφή, έτσι. Δεν είναι κάτι, δεν αποκλείεται. Άρχισε να κάνει πιο πολύ αίσθηση το action, τα FPS, δηλαδή να μπαίνει το σύστημα μάχης και σιγά σιγά το σύστημα μάχης να αρχίζει να το RPG υπερέχει, ας πούμε, δηλαδή, το platforming. Κάπου που, ναι. Να επενδύουν πιο πολύ σε μηχανισμούς μάχης, ας πούμε, στο παρά σε... Και υπάρχει και κανένα από αυτό το είδος το οποίο, έτσι, αν μας έρθει, πείτε να βοηθήσουν και τα παιδιά, άμα θέλουν, κάποιο underdog, κάποιο το οποίο είναι τόσο καλό παιχνίδι που πιστεύετε, αλλά δεν το, ούτε το έχουμε αναφέρει, ούτε αναφέρεται γενικά. Από τα παλιά μιλάς, αυτά που λέμε. Να βάλουμε ένα χρονικό πλαίσιο... Το Stranger's Wrath. 96 με 2008, ας πούμε. Ναι. Για μένα, ναι, φοβερά. Θέλει διάβασμα αυτό. Εξαπίνεις. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το Sphinx που είπα προηγουμένως δεν είναι καμιά παιχνιδάρα, αλλά είχε έρθει, νομίζω ήταν
THQ ήταν αυτό. Νομίζω ήταν THQ αυτό. Publishing. Ήταν ένα παιχνίδι, εγώ το έχω ευχαριστηθεί πάντως προσωπικά πάρα πολύ. Το θεωρώ μία από τις εκπλήξεις εκείνης της εποχής για το PlayStation 2. Με πανέμορφα γραφικά, με φοβερό game design. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο χάθηκε. Χάθηκε, ούτε συνέχεια είδαμε ούτε τίποτα από αυτό. Για το Tomba. Το Tomba λέγεται Tombi στην Ευρώπη. Tombi το ξέραμε εμείς. Tombi. Τόμπι στην Ευρώπη. Καλά, το Stranger's Wrath που το είχα βάλει 7 εγώ και με κοροϊδεύει ο Σάββας να πούμε και ο Νικόλας. Ακόμα. Ναι. Εντάξει, εδώ αυτό πολύ αδικημένο παιχνίδι. Ήταν εκπληκτικό αυτή η φοβερή αναλλαγή που είχε αποφέρει πέρσι σε third person, το πώς έτρεχε ο χαρακτήρας ή όλη αυτή η αλλού για αλλού αισθητική του western που είχε. Ήταν πάρα πολύ καλό φτιάχνουμε παιχνίδι. Μεγάλη διάρκεια. Θυμάμαι, κρατούσε γύρω στις 12-14 ώρες και μιλούσαμε για μικρή διάρκεια τότε. Άλλες γιατί δεν ξέραμε τι και άλλο... Ναι, δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Και άλλο αδικημένο πολύ κάπως πιο... Ναι, από τα τελευταία καλά πλατφόρμες αυτά τα 3D, εντάξει, το Psychonauts, έτσι. Το Psychonauts είναι το οποίο είναι το γνωστό όνομα πλέον, αλλά αδικήθηκε φοβερά. Το Psychonauts στο PC πάντως πούλησε πάρα πολύ, ήταν μεγάλο όνομα. Δεν πούλησε όμως τόσο. Δεν έκανε. Γενικά θεωρείται αποτυχία το παιχνίδι όμως. Σοβαρά. Και εντάξει, ήταν φοβερό παιχνίδι. Έτσι. Το Mischief Makers Doctor Who, και καλώς ήταν, καλησπέρα κιόλας, ήταν Nintendo 64 εξαιρετικό, αλλά ήταν 2D platformer αυτό. Ήταν φοβερό αυτό. Φοβερό. Ήταν Ιαπωνέζικο, θυμάμαι καλά. Ένα Ape Escape που βλέπω, το οποίο δεν το ξέρω, παιδιά, το παιχνίδι. Το Ape Escape αλλά... ήταν... Δεν το έχω παίξει, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ήταν καλά πλατφορμάκια, λίγο πιο παιδικού ύφους. Πιο παιδικού, έτσι. Τη Sony για το PlayStation 1 ήταν. Και ήταν λίγο... Ναι, ήταν λίγο πιο παιδικά. Ήταν του τύπου κυνηγάς, ας πούμε, είχες ένα παιδάκι που είχε κρατούσε μια απόχη και προσπαθούσε να πιάσεις κάτι τρελές μαϊμούδες, ας πούμε... που είχαν ξεφύγει από κάποια λάθος, τέλος πάντων, ναι. Είχαμε και το Jet Set Radio, έτσι, μπορούμε να το βάλουμε πάνω κάτω στα platform. Σωστά, αυτά. Το οποίο ήταν άλλο κορυφαίο παιχνίδι. Με γκράφιτι και αυτά, αναρχικό, έτσι, πολύ, πολύ ωραίο. Με το Cell Shade, την τεχνική που την έκανε πολύ καλά. Και είχε βγει στο Dreamcast τότε. Μουσικές ωραίες. Ναι, είχε βγει στο Dreamcast. Α, το Blinks, Γιάννη, σωστά, μπράβο ρε Γιάννη. Που το Blinks στο Xbox που ήταν με τη χειραγώγηση του χρόνου. Πολύ ωραίο platformer. Και το 2, ειδικά το 2. Το 2 ήταν ακόμα καλύτερο. Να, βγαίνανε παιδιά πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια τότε. Εκείνη τη δεκαετία 96 με 2006 είχαν βγει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια. Είχαν μειωθεί αισθητά βέβαια τα 2D, όπως αυτό το Mischief Makers που είπε ο Dr. Who παραπάνω. Γιατί ξέρετε τώρα, τους είχε πιάσει η τρέλα με το πολύγωνο και το 3D. Ναι. Αλλά είχαν βγει αριστουργήματα στο 2,5 και 3D περιβάλλον. Πολύ, πολύ πράγμα. Δεν μπορεί να πει το GEX. Κατά κάποιο τρόπο ενηλικιώνει σε εισαγωγικά το είδος. Βγαίνει στο 2002 το Prince of Persia, έτσι, το οποίο τι γίνεται τώρα. Είναι ένα platformer, αλλά αφήνει εντελώς πίσω αυτό τον καρτουνίστικο και ίσως παιδικό χαρακτήρα αυτό το παιχνίδι, το οποίο είπαμε δεν λέει κάτι τι είναι, δεν το λέω παιδικά παιχνίδια. Αλλά υπάρχει κάτι για πιο ενήλικο κοινό και νομίζω ότι κάπου σιγά σιγά... Χειριζόσουν κανονικούς ανθρώπους καταρχήν. Πόσο δίκιο, πόσο δίκιο έχεις, γιατί πραγματικά αν δεν μιλήσεις για το Prince of Persia, το Sands of Time, το οποίο είναι εννοείται πλατφορμάρα, έτσι, που απλά έχει και λίγο action μέσα, λίγο ως πολύ τέλος πάντων, αλλά είναι ως επί το πιο platforming παιχνίδι, έχεις δίκιο. Και είναι παράδειγμα αυτόν που είπα προηγουμένως, Νίκο, ότι είναι εξέλιξη των 3D platformers που γίνονται και λίγο action adventure, βάζουν δηλαδή έτσι, ακριβώς, και άλλο πράγμα μέσα. Ναι. Η μετάβαση, σωστά. Και παίρνει και λίγο, έτσι. Βάζει ένα πιο σοβαρό υπόβαθρο. Έλα ρε σκύλε, κάθε φορά την δεύτερη κάτι, τον πιάνει. Αυτό ο σκύλος. Διαφωνεί μαζί σου. Εντάξει, δεν θα πω. Δεν είναι παιδικά τα. Έμα. Έλα, Τζακ, χαλάρωσε. Το Prince of Persia, ειδικά το Sands of Time, εντάξει, ήταν εκπληκτικό. Από την αρχή ως το τέλος. Και
οι συνεχείς διάλογοι που είχε ο πρωταγωνιστής που ήταν έτσι καλογραμμένοι γενικά, μουσική εκπληκτική και τερματισμό πολύ ωραίο, θυμάμαι, μου είχε μείνει αυτό. Και είχε κάνει και της μόδας εκείνο εκεί το φίλτρο, το λίγο θολό, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέω, εκείνο εκεί το gloom effect, πώς το λέγανε, που χρησιμοποιούσαν, το έπαιζε πολύ στο PlayStation 2 αυτό, γιατί ήταν μια τεχνική πολύ πονηρή που μείωνε το aliasing, δηλαδή το σπάσιμο και τα jaggies και τα λοιπά στις γραμμές, γιατί υστερούσε εκεί το PlayStation 2 λόγω έλλειψης τέλος πάντων και μνήμης και άλλων τεχνικών που δεν μπορούσε να εφαρμόσει σωστά. Και το φίλτρο αυτό με το λίγο θολό κάπως έτσι με το gloom effect, bloom, όχι gloom, bloom. Ευχαριστώ ρε Luigi, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό βοηθούσε πάρα πολύ και έδινε ένα έτσι πιο παραμυθένιο τόνο στα παιχνίδια. Και το Prince of Persia το είχε έντονα αυτό. Και μετά κρίση ταυτότητα στο World of Warcraft. Το πήγανε. Καλά, αυτό μετά είπαμε Evanescence ήταν αυτό. Ναι. Ναι. Οι οποίοι παίξαν και χτες εδώ, τώρα με την ευκαιρία, μια και είπα για τους Evanescence. Και χτες το άκουσα ότι παίζανε εδώ, στο Terra Vibe. Άσχετο. Απλά είχε πολύ τέτοια μουσική το World Within, δεν είχε τέτοιο στυλ, ψιλογκόφι. Και είχε, ναι. Τους τέτοιους είχε, πώς λένε, τους κάτι νου metal είναι τώρα. Το Stand Alone, το τραγούδι που λένε, κολλάω τώρα, πώς λέγονται. Τέλος πάντων. Και το Two Thrones ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά γενικά δεν πολύ συζητιέται και μου φαίνεται περίεργο. Γιατί ήταν, θυμάμαι, ακριβώς η μίξη των καλύτερων στοιχείων του Sands of Time με το Warriors Within. Γιατί το Warriors Within κάπως το έχανε στην παραμυθένια ατμόσφαιρα, αλλά είχε πολύ πιο δουλεμένο σύστημα μάχης, ας πούμε. Και στο Two Thrones το παντρέψανε αρκετά καλά αυτά τα δύο στοιχεία. Και μετά φέραν το επόμενο. Godsmack, λέει ο Ντόπα. Godsmack είναι η μπάντα που ήταν στο... Ναι. Και συνεχίζω τώρα. Ερωτήσω, βομβαρδίζω, γιατί είναι ένα είδος το οποίο, έχω γενική γνώμη, δεν έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια από αυτά. Από franchise που ήταν 2D, πάλι αν εξαιρέσουμε Mario και Sonic, περάσανε άλλα σε 2,5D, σε αυτό το στυλ ή στο 3D. Ναι. Καστλβάνια έχει κάποιο, είναι κανένα τίτλο Καστλβάνια έτσι. Δεν πρέπει να είναι άξιον, πρέπει να είναι από εκεί πέρα αυτή τη εποχή. Είχανε platformer, αλλά, ναι, αλλά δεν τα λες platformers όμως. Είχανε άλμα βασικά. Να, εντάξει. Όχι και το platforming το είχανε, ήταν συνδυασμός. Δεν γινόταν να παίξουμε μέσα στο μάξ, ας πούμε. Σου ερχόντουσαν εχθροί και όλα platformers βασικά από παντού και έπρεπε να κινήσεις. Γίνανε βασικά προσπάθειες να περάσουν πολλά. Καστλβάνια είχε βγει και στο 1964, δεν είχε βγει, νομίζω. Είχε βγει. Δύο. Τα οποία ήταν αποτυχίες. Όχι αυτά που βγήκαν στο 360, στο 1964. Δύο είχαν βγει. Που ήταν αποτυχίες. Δύο. Ναι. Δύο. Και μετά βγήκαν τα. Unplayable ήταν. Shadows, δεν λεγόντουσαν. Ήταν unplayable τα μετά δύο. Μετά είναι αυτά τα λόγια. Μετά. Και μετά βγήκαν στο PlayStation 2 κάμποσα. 3-4 νομίζω. 3. Ναι, έχει πολλά εκεί πέρα. Mm. Αλλά κάποια είναι 2D εντελώς. Ναι. Το Symphony of Night. Αυτό είναι PlayStation 1, το Symphony of the Night. Είναι PlayStation 1 και είναι, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα Castlevania που έχουν βγει ποτέ. Νομίζω είναι σημείο αναφοράς. Ο όρος του Metroidvania, το ένα μέρος της λέξης, από το Symphony of the Night βγαίνει ουσιαστικά. Ναι. Όχι από τα προηγούμενα. Τώρα αυτό που λες εσύ, Νίκο, 2D που γυρίσανε καλά, εκτός από το προφανές, δηλαδή το Mario. Καλά, ναι, είπαμε. Ας τον βγάλουμε έξω από τον βασιλιά, ρε παιδί. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Καλύτερα, στο ναι, αυτό είναι ότι από τη μία λες το βγάζουμε από την απέξω γιατί παίζει μόνο του. Το άλλο λες το βγάζουμε από το απέξω γιατί καταστράφηκε. Δηλαδή το Sonic δεν λειτουργεί σε 3D περιβάλλον. Ναι. Το Mario, εντάξει, είναι καλό. Μεταξύ μας ούτε και σε δυσδιάστατο το λειτουργούσε το Sonic. Όχι, Sonic, εντάξει. Με τη ταχύτητα που πήγαινε ο Sonic και στον αυτόματο το πήγες. Δεν μπορούσες να ελέγξεις που πηδάς και που κάνεις. Έπρεπε να μάθεις απ' έξω την πίστα για να το κάνεις. Τέλος πάντων. Fanboy του Super Mario Kings. Ναι. Βγήκανε διάφορα franchises τύπου πες το Bubsy, Beauty Beautiful Joe, διαβάζω το chat τώρα. Earthworm Jim, ναι. Άλλο δεν πέτσε. Ναι, τι άλλο. Είχανε, δηλαδή ήταν το 90, μεταξύ 94 και 96, 97, 98. Η μανία του να γίνουν όλα 3D, ας πούμε, και δεν δουλεύανε, έτσι προφανώς δεν δουλεύανε πολλά από αυτά. Ή
τα ίδια στούντιος που φτιάχνανε για χρόνια 2D pixel παιχνίδια, ξαφνικά πήγαν να φτιάξουν σε ένα 3D κόσμο χωρίς να έχουν καμία γνώση 3D programming, να φτιάξουν την κάμερα σωστά, να φτιάξουν τους μηχανισμούς σωστά, και δεν δουλεύαν τα παιχνίδια και είχαμε τραγωδίες. Clockwork Knight Saturn. Clockwork Knight Saturn. Το κλόνοα και το κλόνοα 2 ήταν 2,5D, Κώστα. Έτσι, νομίζω γι' αυτό τα γράφεις. Ποιο έβαλε αυτό από το Saturn, ποιο ήτανε? Clockwork Knight. Ποιο, τι είπες Νίκο, συγγνώμη, δεν άκουσα. Το Shattered Soldier του που λέει, Shattered Soldier που λέει ο Amiga, δεν το έχω παίξει. Το Contra, όχι. Το PlayStation 2 δεν ήταν αυτό. Αλλά και αυτό 2D δεν ήταν. Και πολύ. 2D ήταν. Απλά πρέπει να έχει κάποια... Ίσως κάνα ψευδο τρισδιάστατο επίπεδο. Όχι, κανονικό τρισδιάστατο απλά. Και το Rayman που λέει ο Μιχάλης, ναι, είναι σωστό. Αμίγκα, μη λες για τον Agent Armstrong. Είχα φάει ένα βράδυ εδώ πέρα σε ένα webcast πριν κάνα 2 χρόνια και δεν μπορούσα να θυμηθώ το παιχνίδι. Είχε φάει ένα webcast με το Agent Armstrong, να δούμε ποιο ήταν, και ένα με τον Μπαζουκατόνε. Το ίδιο webcast ήταν, ρε. Το ίδιο ήταν. Να βρούμε τον Agent Armstrong. Και μου λέγατε τον Μπαζουκατόνε, λες. Ο Τζόνι Μπαζουκατόνε, πώς λέγονταν. Γεια σου, ρε Γκρέφοξ, καλό βράδυ. Ο Μιχάλης έχει γράψει μια σωστή παρατήρηση στο chat για το Rayman, ότι ο Rayman γύρισε με επιτυχία σε 3D από 2D, έτσι. Και μετά ξανά σε 2D με τεράστια επιτυχία. Γενικά, δηλαδή, με τα Rayman το πήγε ψιλοκαλά, όχι σε όλα τα επεισόδια, αλλά σε πολλά η Ubisoft. Και ο Ansel. Ένα δύο σε το συνεχίσει και σε κάνα τρίτο, να χαρούμε. Επίσης, ωραίο πλατφόρμα ήταν και το Croc. Όσοι το θυμούνται. Αυτό PlayStation 1 ήταν μόνο. Ένα ήταν, ναι, PlayStation 1. Δεν πήγε. Πρέπει να είχαν βγει ένα-δύο αυτά. Ναι, νομίζω. Το Gombos. Το Legend of Gombos. Ναι, μπράβο, κάπως έτσι λέγονταν. Ναι, ναι. Και το Jumping Flash. Το οποίο βέβαια. Λοιπόν, εδώ για να κολλήσω τώρα σε συζήτηση, εκτός από την έτσι, αναπόλυση, ανασκόπηση που κάνουμε. Να πούμε κάποιες τίτλους. Να πεις τώρα και την ερώτηση σου, τώρα να περάσουμε στο που ρώτησες. Τι από αυτά, αυτό δεν θες να πεις, ναι, remaster. Ναι, ναι. Πιστεύετε, ποια πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα γραφικών, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά παιχνίδια, δηλαδή για το Croc που είπα τώρα, το Croc, είναι unwatchable, να το πω στα ελληνικά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να παίξεις το Croc στην έκδοση του PlayStation 1. Πολύ απλά δεν μπορείς. Ενώ το Symphony of the Night που είναι 2D έχει αντέξει, είναι το εικαστικό τέτοιο που αντέχει στον χρόνο. Το Croc δεν αντέχει. Εγώ δεν λέω να γίνει το Croc Remake το 2017, αλλά κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια που άφησαν το στίγμα τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Για τους μηχανισμούς τους, τις ιδέες τους, το gameplay, το εικαστικό, τέλος πάντων οτιδήποτε. Ο Κώστας λέει όντως το έπαιζε και δεν μπορούσε. Λοιπόν. Δεν θα ήταν καλύτερο να γινόταν να επιχειρούνταν ένα remake σε τέτοιους τίτλους που έχουν γράψει μια ιστορία στο gaming, από το να βλέπουμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα το Bioshock που είναι το Bioshock Infinite, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι πριν 5 χρόνια παιχνίδι, 4, ή άλλα remakes που γίνονται και είναι σχετικά καινούργια παιχνίδια, ενώ υπάρχουν διαμάντια του παρελθόντος που με μια μικρή επένδυση, σχετικά μικρή επένδυση σε ένα μικρό στούντιο, θα μπορούσε να το φέρει σε μια ολόκληρη γενιά, καινούρια γενιά gamers που δεν θα το γνωρίσει ποτέ υπό διαφορετικές συνθήκες. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί τώρα 16-17 χρονών να βάλει Croc να παίξει. Και θα μου πείτε το Croc και τι έγινε. Εντάξει, το Croc, ας πούμε, ήταν ένα πλατφορμάκι καλό, okay, έκανε τον κύκλο, τελείωσε. Να, είπαμε. Τα Crash Bandicoot ήρθανε. Resident Evil. Ήρθε το πρώτο και το Zero μόνο. Γιατί να μην έρθει το 2, θα το κάνει Capcom, έχει πει. Γιατί αργούν, ας πούμε. Άλλα, πολλά παιχνίδια. Το Metal Gear, το πρώτο, σηκώνει remake. Υπάρχει έκδοση για το GameCube. Okay. Ναι, το σε πρόβλημα. Πολύ καλή. Ναι, πολύ καλή. Γιατί να μην γίνει μια ακόμα, ας πούμε. Silent Hill, το πρώτο Silent Hill, που λέει ο Χρήστος. Το πρώτο Silent Hill λείπει, ρε παιδιά, ας πούμε, από το σύγχρονο game. Γιατί το 2, η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο μπροστά τα παιχνίδια αυτά, και το 2 και το 3. Παιδιά, βάλτε τα, δεν λέμε για την έκδοση που βγήκε πριν από μερικά χρόνια που είχε προβλήματα, τις παλιές εκδόσεις. Ή και σε emulator ακόμα που κάνει εκείνα και τα upgrades που μου έλεγε ο Νίκος προηγουμένως.
Παίζονται λες και είναι καινούργια, ας πούμε. Είναι το εικαστικό τέτοιο που παίζονται άνετα. Το πρώτο όμως δεν στέκεται. Το πρώτο δεν στέκεται. Το πρώτο θα το παίξει μόνο κάποιος και θα ευχαριστηθεί κάποιος που το είχε παίξει τότε. Γιατί θα του δημιουργήσει αναμνήσεις στο τι ένιωθε και τι έκανε με το τρανζιστοράκι, έτσι. Με τις περίεργες τις κάμερες στην αρχή και αυτά. Αλλά σίγουρα εντάξει, ένα παιχνίδι σταθμός, το οποίο δεν μπορεί να το παίξει εύκολα κάποιος που δεν το παίξει τότε. Και σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ καλή περίπτωση αν μπορούσαμε να το ξαναπαίξουμε ανανεωμένο και να δούμε με πλέον καλά γραφικά το γιατί έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο αυτό το παιχνίδι. Και πόσα ακόμα θα μπορούσαν, που εγώ τώρα ας πούμε η μνήμη μου με προδίδει. Τώρα τα παιδιά να πάρουν φόρα να γράφουν στο chat, να ξεκίνησε ο Dalai Lama λέει για το Medieval. Ναι. Ναι. Να ένα παράδειγμα ενός remake που αξίζει. Με χιούμορ και αυτά. Ναι, ναι. Το παιχνίδι. Εγώ αυτό που περιμένω να σου πω την αλήθεια και έλεγα θα το κάνανε εργαμό το τώρα με το Mafia 3 ήταν το Mafia 1. Αυτό περίμενα εγώ βλέπεις. Κάποιο έτσι remaster, remake κανονικό. Να δεις open world μαζεμένο έτσι. Open world όπως ήταν στην αρχική έννοια του όρου. Μόνο με την πόλη να ζει πάνω στις αποστολές. Ακριβώς. Θα γινόταν αυτό το αριστούργημα. Γιατί τώρα ρε παιδί μου, παρότι την εποχή εκείνο το παιχνίδι ήταν πολύ πιο ωραίο ακόμα και από Vice City και από GTA 3, έτσι πιο καλό φτιαγμένο ήταν και τα animations και εγώ το θυμάμαι, και όλα έτσι. Όταν το έπαιζα το θεωρούσα, τότε θυμάμαι, στο μυαλό μου το είχα ανώτερο όντως από το Vice City. Ναι. Λόγω σεναρίου, λόγω μηχανισμών, λόγω... Τι καλό παιχνίδι. Και είχε διάρκεια το παιχνίδι έτσι. Είχε. Έχοντας... Αποστολές. Αν θυμάμαι καλά, μόνο κεντρικές αποστολές, δεν θυμάμαι. Ναι. Αν εξαιρέσει την αρχή που ήταν λίγο με το ταξί που μπορούσε να σε κουράσει λίγο, από εκεί πέρα οι αποστολές ήταν μεγάλες και κεντρικές. Είναι τον αγώνα ταχύτητας που είχε. Αν θυμάσαι. Στη φόρμουλα. Ναι, θα μπορούσε και αυτό να γίνει έτσι. Το Minecraft. Με τη μηχανή γραφικό που. Καλά, εδώ γράφουν τα παιδιά τώρα στο chat πόσες ιδέες. Και το Legacy of Kain και το. Τα ονειμούσα που έγραψε ο Κώστας πιο πάνω. Τα ονειμούσα. Αφού δεν πρόκειται κάπου να βγάλει καινούργια, ας πούμε. Ναι. Αυτό... Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται επένδυση και δεν χρειάζεται λεφτά, αλλά νομίζω μια εργολαβία όπως γράφει και ο Μιχάλης πιο πάνω. Δηλαδή ούτε ο Κοτζίμα χρειάζεται που λένε τα παιδιά. Πάει ο Κοτζίμα, εντάξει, ναι. Αλλά δεν χρειάζεται. Εργολαβίες είναι αυτές, παιδιά. Μα είναι σαν να πατάς με διάφανο χαρτί πάνω σε ζωγραφιά, ακολουθείς τις γραμμές. Σε πατικούρα που λέγαμε. Λεφτά, ναι. Σίγουρα κάποια επένδυση θα θέλει, αλλά δεν συγκρίνεται αυτή η επένδυση με άλλα παιχνίδια. Πρέπει νέες ιδέες, νέες πίστες, νέες στόχες. Όπως αυτό που έγινε στο Crash Bandicoot τώρα, το remake αυτό, ακολούσαν ένα προς ένα τη συνταγή, έτσι. Είναι ένα προς ένα εντάξει, το παιχνίδι. Πόσο ακριβή μπορεί να είναι αυτή η επένδυση μπροστά σε άλλα παιχνίδια, ας πούμε, που βγαίνουν τώρα τελείως καινούργια. Εντάξει, και η Activision, παιδιά, δεν έκανε και καμία επένδυση δισεκατομμυρίων δολάριων. Τη Vicarious Visions έβαλε, ένα στούντιο που έχει κάνει καλές δουλίτσες. Ξέρει, δουλεύει Skylanders, κάνει δηλαδή από platforming, είναι παλιό στούντιο, έχει εμπειρία. Λοιπόν, αλλά είναι δεύτερο στούντιο. Το έχει για εργολαβίες η Activision, δηλαδή δεν κάνει μεγάλες παραγωγές. Λοιπόν, αυτό το στούντιο έκανε το remake της τριλογίας και τώρα χέζονται στο τάλιρο. Έτσι, δηλαδή... Οπότε άντε να βγάλουν και ένα... Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Άλλα, έχει η Activision παλιά έτσι. Η Activision έχει ένα πορτοφόλιο που λέγαμε προηγουμένως που το κληρονόμησε από το κλείσιμο, τέλος πάντων την αποχώρηση από τη βιομηχανία της Vivendi Universal, που πήρε πακέτο Sierra και λοιπά, λογότυπα και franchises και τα λοιπά, τα αγόρασε πακέτο. Οπότε θα έχει κι άλλα η Activision. Αλλά καλά, τώρα θα πάρει σειρά ένα Crash Team Racing, φωνάζει ο κόσμος βασικά, το θέλει πάρα πολύ. Ναι. Μιλάμε τώρα για εκπληκτικό παιχνίδι, έτσι, εκπληκτικό racer, παιδιά, το οποίο ήταν το μοναδικό, όχι το μοναδικό, εντάξει, μην είμαστε απόλυτοι τώρα, προς Θεού, αλλά ένα από τα λίγα που μπορεί να θυμηθώ εγώ, kart racers που είναι πρακτικά κλόνος του Mario Kart, που είναι top, κορυφή, έτσι, δεν αντιγράφει απλά, αλλά είναι παιχνιδάρα αυθυπόστατη, έτσι, χωρίς να χρειάζεται να κλέβει ιδέες από το Mario Kart. Δεν αποκλείεται ένα remake από αυτό, έτσι όπως πήγε τώρα το πράγμα
δεν έχει σχέση, δεν, καμία σχέση δεν έχει, Μιχάλη, εννοώ σαν concept, είναι ότι παίρνεις την μασκότ σου και τους χαρακτήρες σου και φτιάχνεις ένα kart racer με αυτή την έννοια. Καμία σχέση δεν έχει με Mario Kart. Τα jack που λες, Χρήστο, έχουν γίνει όχι remakes, remaster τέλος πάντων, στο PlayStation 3 η τριλογία υπάρχει, οπότε δεν νομίζω ότι θα μπουν στον κόπο να ξανακάνουν τέτοια πράγματα. Και η Naughty Dog τώρα έχει δουλειές με φούντες, έτσι. Έχει άλλα. Ναι. Γιατί αυτά ανήκουν στη Sony. Θα μου πεις, δεν θα τα κάνει η Naughty Dog. Τι λες τώρα. Αλλού θα πηγαίνουν. Χάρη, ναι, ναι. Πλέον για remake. Θεωρεί ναι. Το Shadow of the Colossus χρειάζεται remake. Εγώ πιστεύω ότι παίζεται άνετα και η Enhanced Edition. Όχι ότι με χαλάει που θα το δω με ανανεωμένα γραφικά. Αλλά πιστεύω ότι άνετα μπορεί και κάποιος να το πάρει τώρα και να ασχοληθεί. Ναι, και ρε, να δει την αξία που είχε το παιχνίδι. Δεν είναι. Κοίτα, να σου πω. Και το Kotori, ξέρω, System Shock ή όλα αυτά. Τα καλό είναι να. Ένα ρετουσάρι με όχι, το System Shock δεν συγκρίνεται εσύ με το Shadow of the Colossus, όπως φαίνεται. Το System Shock, το πρώτο ειδικά, εντάξει, δεν παίζεται πλέον. Δεν γίνεται να το βάλεις. Να που ψάχνατε. Ένα λεπτάκι, παιδιά. Συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση. Επειδή γράφει ο Χρήστος εδώ. Ήδη πήραν rating, λέει, για το PS4. Μιλάτε για το Crash Team Racing. Αλλά μπορεί PS2 Classics. Δεν μπορεί να πει PS2 Classics γιατί είναι PS1 παιχνίδι. Το Crash Team Racing είναι PS1 παιχνίδι. Οπότε δεν μπορεί να είναι PS2 Classic. Α, για το Jack λες. Τα Jack έχουν βγει, ρε παιδιά, έτσι κι αλλιώς remaster στο τέτοιο. Στο PlayStation 3. Έχουν βγει έτσι κι άλλως. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή και τα τρία μαζί σε πακετάκι. Τα οποία είναι άλλες παιχνιδάρες από εκεί, έτσι. Το Excel είπε μόνο βασικά. Το Excel είπε. Από Sun Remastered. Ναι. Αλλά μάλλον θα είναι classics, παιδιά, αυτά. Για να είναι για το PS4, ναι. Οκ, okay, sorry για τη διακοπή, παιδιά, για μια ακόμα φορά. Ζητώ συγγνώμη. Απλά βλέπω έτσι ενδιαφέροντα σχόλια στο chat, γι' αυτό. Ναι. Όχι, αυτό για το Shadow of the Colossus που έλεγα. Πώς το βλέπετε εσείς. Το remake. Ανάλογα, εσύ. Μπορεί να του φτιάξουν λίγο τις κάμερες, λίγο την κίνηση. SL και σε άλλα πράγματα το remaster μπορεί να βοηθήσει, να μην είναι μόνο οπτικό. Το Shadow of the Colossus, το Shadow of the Colossus σαν παιχνίδι. Ζητώ συγγνώμη για την παρένθεση. Άλλη μια παρένθεση, επειδή τα παιδιά γράφουν πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και η εκπομπή έτσι ζει βασικά με τη συζήτηση που γίνεται και τα σχόλια των παιδιών. Το Nights into Dreams, Doctor Who, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, φίλε. Έχεις δίκιο. Φοβερό platformer και γι' αυτό έβγαλε και το extra controller η Sega τότε με τον αναλογικό μοχλό. Και υπήρχε και η κόντρα τότε. Ποιος έβγαλε πρώτος αναλογικό μοχλό, η Nintendo 64 ή η Sega με το extra controller για το Nights into Dreams. Γιατί ήταν με διαφορά εβδομάδων, νομίζω, μεταξύ τους ή ημερών που κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο. Δηλαδή το Nintendo 64 με το controller του και το extra controller του Knights. Ναι, underrated γιατί ήταν στο Saturn και το Saturn το φάγει μαρμάγκα, γι' αυτό ήταν underrated. Αν έπαιγαινε σε κάνα PlayStation, το είχε πάρει χαμπάρι ο κόσμος, είσαι σε κάνα Nintendo 64. Λοιπόν, το Shadow of the Colossus, παιδιά που λέτε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο λόγω κλίμακας, επειδή παίζει πάρα πολύ με την κλίμακα και με τα μεγέθη των bosses και τα λοιπά, ενδεχομένως να ωφεληθεί πάρα πολύ και να δείξει έναν άλλο εαυτό σε μια κονσόλα που θα αποδίδει υψηλή ανάλυση και σε μια μεγάλη τηλεόραση. Εγώ έχω υγρά όνειρα για το παιχνίδι αυτό. Το πώς, ναι. Καλά, αλλά αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε παιχνίδι γενικά, έτσι. Από εποχή PlayStation 2 τουλάχιστον. Να βγει με ένα νεωμένα γραφικά, αυτό θέλω να πω. Ναι, εντάξει, πολλά είναι αυτά, αλλά ειδικά αυτό, τόνισα ειδικά την τεχνική με την κλίμακα και όλο αυτό, καταλαβαίνεις, αυτό λέω. Απλά θεωρώ ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρατιέται όμορφα ακόμα και σήμερα, σε αντίθεση, ας πούμε, με τα Silent Hill 1 που λέγαμε, ή Resident Evil 1 κτλ. Τα οποία πλέον, εντάξει, είναι άσχημα, πώς να πω. Ναι. Ναι. Το Shadow of the Colossus, επειδή το είχα δει πρόσφατα, θεωρώ ότι το διατηρεί αυτό. Παρά τα προβλήματα που έχει τώρα, αποχειρισμό και τα λοιπά που λέμε. Κάμερες κυρίως. Το Shadow of the Colossus, γιατί δεν το πουλήσεις, Street George, Titi. Έχεις και την έκδοση του PlayStation 2
που δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να τη βρεις κιόλας, γιατί νομίζω ότι δεν είχαν κυκλοφορήσει ευρέως αυτά τα δύο παιχνίδια, το Ico και το Shadow of the Colossus. Αν έχεις δηλαδή τις πρωτότυπες εκδόσεις, αν έχεις την πρωτότυπη έκδοση του PlayStation 2 για το Shadow, φύλαξε το. Καλού, καλού. Αξία θα αποκτήσει. Ναι, ναι, ναι. Το Nightmare Creatures, δηλαδή. Nightmare Creatures, είχαν βγει. Το είχα σε demo και μου άρεσε απίστευτα τότε και το είχα παράπονο που δεν είχα καταφέρει να το παίξω ποτέ ολόκληρο το παιχνίδι. Πες να ήταν και μάπα βέβαια. Πώς? Από περιοδικό το είχες. Μάλλον, ναι. Αυτό, Νικόλα, ήταν, είχαν βγει δύο ή τρία τέτοια. Ναι, είχε βγει και δύο σίγουρα, για τρία δεν ξέρω. Το δύο βέβαια ήταν χειρότερο, θυμάμαι, κάπου βαθμολογίες τώρα που είχα δει. Ούτε αυτό το είχα παίξει. Το πρώτο θυμάμαι είχε καλή ατμόσφαιρα, ήταν. Έτσι, ήταν και καλά Λονδίνο, αν θυμάμαι καλά, έτσι, με... Ναι, 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 ναι. Με τέρατα που βγαίνουν από τάφους και σαν το Order της εποχής πρέπει να ήταν. Ναι, μπράβο, ναι, 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 ναι. Παιδιά, το θυμάμαι έτσι ωραία ατμόσφαιρα αυτό ακριβώς. Ναι. Σκοτεινιές και τα λοιπά. Πώς το λέγανε το άλλο, εδώ θέλω βοήθεια τώρα, αυτό ήταν της Eidos νομίζω. Ποιο, το Nightmare Creatures, ναι, Eidos ήταν νομίζω. Όχι, Activision. Activision ήταν. Ναι. Το Nightmare Creatures ήταν Activision. Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Νομίζω ότι είναι Eidos. Τέλος πάντων. Θυμάται κανείς ένα που ήταν σε στυλ Resident Evil, ρε παιδιά. Catch the Train λεγόταν. Πώς λεγόταν, κάτι με τρένο ήταν. Το θυμάται κανένας. Με στατικές κάμερες που ήσουν σε βαγόνια. Που ήταν ψυχολογικό thriller, έτσι κάπως. Και είχε λίγο horror. Κάτι τέτοιο. Εγώ ένα adventure ξέρω σε τρένο. Το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε. Σε τρένο. Chase the Express, όχι Catch the Train. Chase the Express. Εντάξει, κοντά. Μιλάμε, έφτιαξα δικό μου τίτλο, αλλά οκ, κοντά έπεσα. Το Cold Fear ήταν σε καράβι, ναι, άλλο το Cold Fear. Chase the Express, μπράβο ρε Κώστα. Έχεις βιβλιοθήκη εσύ εκεί, φίλε, είσαι εγκυκλοπαίδια. Λοιπόν, ναι, Chase the Express, που ήταν σαν Resident Evil σε ένα τρένο και πήγαινες από βαγόνι σε βαγόνι. Είχε και λίγο horror αυτό, είχε και λίγο μυστήριο, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Να το δω λίγο το παιχνίδι τώρα, το γκουγκλάρω, παιδιά, γιατί το θυμάμαι. Δεν μου λέει. Μόνο σε τρένο ήταν αυτό. Έτσι θυμάμαι, όταν διεξαγόταν γενικά σε ένα τρένο. Ναι, ναι. Ναι, όντως. Άλλες ομορφιές, βλέπω λίγο βίντεο εδώ πέρα. Έβαλε ο Τικι Λουίτζι. Το Cold Fear ήταν ωραίο. Το Cold Fear νομίζω ήταν PS2 όμως, παιδιά, έτσι. Δεν ήταν PS1. Το Extermination, Κώστα, το θυμάμαι, ήταν launch title. Να το, ναι, να το, το Chase the Express. Άρα, παιδιά, είστε τζιμάνια. Λοιπόν, το Extermination ήταν launch title του PlayStation 2. Είχα γράψει πάρα πολλές ώρες. Κάτσα, σας πω τώρα εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Ήταν από πρώην στελέχη της Capcom που φύγανε. Το Κουντέλκα δεν είναι κλόνος. Περίμενε, ένας-ένας, περιμένετε. Γιατί μου ανάβετε φωτιές τώρα. Λοιπόν, το Κουκέλκα. Το Extermination ήταν φτιαγμένο από μια ομάδα παιδιών που φύγανε από την Capcom και είχαν δουλέψει στα Resident Evil και πήγανε και φτιάξανε ένα λίγο πιο ανοιχτό horror παιχνίδι. Εγώ είχα γράψει πάρα πολλές ώρες αυτό το τίτλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν έκανε ποτέ μεγάλη επιτυχία, δεν υπήρχε συνέχεια. Αλλά ήταν ωραίος τίτλος, ιδιαίτερος με χαρακτήρα. Το Κουντέλκα Skynet ήταν JRPG, δεν ήταν κλόνος Resident Evil. Ήταν prequel του Shadow Hearts. Απλά ήταν λίγο πιο tactics, έπαιζες με grid στο Κουντέλκα. Είχε δηλαδή τετραγωνάκια στο χάρτη της μάχης το Κουντέλκα. Και ήταν και ένα τεράστιο παιχνίδι, έτσι, ήταν 3-4 CD, ένα κτίνος ήταν και αυτό. Και η ηρωίδα, νομίζω η ηρωίδα λέγεται Κουντέλκα, αν θυμάμαι καλά, sorry να κάνω λάθος, εμφανίζεται κάποια στιγμή στο πρώτο Shadow Hearts. Σαν κάμεο κάνει μια εμφάνιση σύντομη. Ναι ρε Οδυσσέα, τα πρώτα δύο Shadow Hearts ήταν epic. Το πρώτο και το Covenant ήταν... Καλά, το Covenant ήταν από τα πιο αδικημένα JRPGs όλων των εποχών, έτσι. Ήταν ένα τέρας παιχνίδι. 100 ώρες παιχνίδι, το οποίο δεν το πήρε χαμπάρι ο κόσμος, γιατί δεν ήταν Square, γιατί δεν λεγόταν Final Fantasy, δυστυχώς. Και γιατί βγαίνανε με το κιλό τότε τα JRPG και ο κόσμος δεν ήξερε τι να πρωτοπάρει. Mm-hmm. Πολύ παιχνίδι, παιδιά, εκείνη την εποχή. Το Dark Chronicle 2
είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Εν τω μεταξύ, εγώ σήμερα, παιδιά. Νικικό, Πλωμαριτέλη. Παρακαλώ. Προσπάθησε λίγο να μην βάλει τα γέλια πάλι τώρα. Όχι. Ναι, όχι. Γιατί θα πω ότι. Για τον κύριο Χίνο. Κάνω την απομαγνητοφώνηση στη συνέντευξη τώρα του Ακιχίρο Χίνο. Είπες εκεί θα πήγε. Ναι. Γιατί όπως είπα σε προηγούμενο webcast, είχα την τύχη και την τιμή τη μεγάλη να μιλήσω μαζί του στην E3 για το Ni no Kuni 2. Λοιπόν, και σήμερα, την ώρα που έκανα ένα διάλειμμα το μεσημέρι να φάω και κάθισα με τις κόρες μου εδώ στο σπίτι, ήταν πάνω, βλέπανε τηλεόραση, πήγα να κάτσουμε να φάμε μαζί και βλέπανε Nickelodeon και βάλανε Yo-Kai Watch. Και εγώ δεν έχουμε κάνει review για το Yo-Kai Watch, για τα παιχνίδια του 3DS, έτσι. Ο Κώστας νομίζω έχει κάνει, ο Παπαμήτρου, το review. Συνειδητοποίησα ότι και το Yo-Kai Watch, το οποίο είναι κτηνώδης επιτυχία, είναι δικό του δημιουργήμα. Αυτός το έχει φτιάξει. Δηλαδή, εγώ μίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει. Μιλάμε τώρα, είναι τεράστια φυσιογνωμία για το ιαπωνικό gaming και για την κουλτούρα αυτή γενικότερα. Και δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ας πούμε, ότι ο τύπος, εκτός από αυτά που αγαπάω εγώ, δηλαδή Dark Cloud, Rogue Galaxy, Dark Chronicle, έχει κάνει και τόσα πολλά ακόμα. Όλα τα Professor Layton, Dragon Quest. Αν τα είχα υπόψη μου, τον είχα παρακολουθήσει και με είχαν ενημερώσει ότι θα μιλήσω με αυτόν, θα έτρωγα μια ώρα συζήτηση μαζί του. Τέλος πάντων. Σύντομα θα βγει, παιδιά, αυτή η συνέντευξη και το preview για τον Ni no Kuni 2. Αύριο μεθαύριο θα το έχω έτοιμο. Χινοσάνα, σωστά. Overblood έχει παίξει από Ακύρο Χίνο. Γιατί ας πούμε. Το είχα δει όχι, και όχι, 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 κουβέντα, όχι. Overblood. Όχι, δεν το έχω δει. Τα πρώτα του παιχνίδια. Action Adventure είναι αυτό. Ναι. Δεν τα ξέρω τα πρώτα του καθόλου. Εγώ ξεκίνησα από τα παιχνίδια που έφτιαξε αυτός, από το Dark Cloud, το πρώτο. Dark Cloud, Professor Layton, όπως είπες. Ναι. Dark Cloud, Dark Chronicle, που πρακτικά είναι το Dark Cloud 2. Στην Ευρώπη λέγεται Dark Chronicle. Ναι. Τα Professor Layton, Rogue Galaxy, Ni no Kuni, εκεί έχω μείνει. Yo-Kai δεν έχω παίξει. Έλα, μ' ακούτε, παιδιά? Ναι, ναι, πώς. Α, sorry, λέω, πως κοπήκαμε. Θέλετε να κάνουμε διαλυματάκι, μιας και να κάνουμε. Ναι, okay, ναι. Να φάμε και με τη μιλόπιτα, γιατί μου σπάσει τη μύδη εδώ πέρα. Τη μιλόπιτα, οκ. Ξέρετε μια μιλόπιτα μέσα. Ναι, ωραία. Πιάσε ένα κομμάτι γιατί πεινάω. Λοιπόν, διάλειμματάκι, μουσική και σε λίγα λεπτά πίσω, παιδιά, πάμε. Παλικάρια μας γυρίσαμε. Παλικάρια και κοπέλιες, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε με... και πολλές φίλες. Ναι, όχι, ξέρεις πόσα παιδιά μου έχουν πει ότι καθόμαστε με την κοπελιά μου και ακούμε. Ξέρω, ναι, ξέρω. Καλό. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι ακούσαμε? Pink Floyd, Comfortably Numb, Starlight Muse και Mark Lanegan, Bernie Jacobs Ladder ήταν τα τρία κομμάτια στο διάλειμμα, και στην αρχή παίξαμε Stairway to Heaven. Πού είναι ο Σάββας να πει γιατί παίζεις χιτάκια? Ο οποίος δεν εμφανίστηκε. Έχει κάνει, καταλαβαίνω τώρα, κάνει τέτοιο τώρα, δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Λοιπόν. Τι, με τι συνεχίζουμε, παιδιά, αγόρια? Μ' ακούτε? Ναι. Πώς θα πούμε? Από μικρή. Πού είχαμε μείνει? Λοιπόν, εδώ έχει ο TK Luigi μια πρόταση. Να κάνετε μια λίστα σαν game over, λέει, με παιχνίδια που αξίζει να παίξει κανείς. Εννοείς, μάλλον εννοείς και δεν το έγραψες, αξίζει να παίξει πριν πεθάνεις. Αυτό εννοείς. Αυτό είναι. Αυτό εννοείς. Αυτή είναι ωραία ιδέα. Να μαζευτούν, ξέρω εγώ, όλα τα παιδιά να συζητήσουν μια μέρα, να φτιάξουν μια λίστα με 100-150 παιχνίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσει και να βάλει μια λίστα. Είναι. Σκέψω αυτή την κουβέντα. Όχι με τα μαχαίρια. Σκέψω πώς θα συντονιστούν 15 άτομα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλω καθένας από 10 παιχνίδια με 15. Και από εκεί πέρα να φιλτραριστούν τα κοινά, γιατί θα υπάρχουν και κοινά, και να προσθεθούν κάποια άλλα. Με τι, με ποιο τρόπο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Σκέφτε τώρα το Skype chat που θα είμαστε 15 μαντράχαλοι και μία μαντραχάλισσα και να συζητάμε ποια είναι τα 100 παιχνίδια που θα παίζει με πεθάνατε. Δεν βγαίνει άκρη τώρα. Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά εντάξει, σαν ιδέα έχει ένα ενδιαφέρον. Να το δούμε αυτό. Μάλλον θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε τη συζήτηση αυτή που λέμε και να την ηχογραφήσουμε. Και να την κάνουμε. Αυτά. Για να γίνουμε ρεζίλ των σκυλιών. Τελείω όμω. Όχι, θα το κάνουμε έτσι. Ναι, σωστό, Νικόλα, το κάνουμε έτσι. Reality, The Kardashians. Ναι. Κρυμμένα μικρόφωνα στο Sky.
Ο Πρόκτιος με ρώτησε πιο πάνω ποια παιχνίδια έχω παίξει περισσότερο στο PlayStation 2. Τι να σου πω ρε Πρόκτιος τώρα, πού να θυμάμαι. Τι να σου πω, το Shadow Hearts Covenant που έλεγαν προηγουμένως με τον Οδυσσέα, θυμάμαι τον εαυτό μου πραγματικά καλοκαίρι να παίζω. Τι να σου πω, νύχτες δηλαδή, ώρες επί ώρων, πραγματικά. Το Final Fantasy 10 επίσης, πάρα πολλές ώρες στο PlayStation 2. Το Metal Gear Solid 2 είχα παίξει πάρα πολύ στο PlayStation 2. Τα Jak and Daxter, πραγματικά είναι τα Ratchet. Όπως έχω ξαναπεί, ήταν μια διαφορετική εποχή για μένα, με πολύ λιγότερες υποχρεώσεις αυτή. Χωρίς παιδιά, ας πούμε, κτλ. Ειδικά μιλάω για τις αρχές του 2000. Μέχρι το 2004, ας πούμε. Που είχα πάρα πολύ χρόνο για παιχνίδι. Πάρα πολύ. Και τον αφιέρωνα δηλαδή. Ναι. Άλλες εποχές, τέλος πάντων. Ναι, άλλες εποχές αυτές. Με λιγότερα προβλήματα, λιγότερες έννοιες. Θυμάσαι καθόλου, ναι, πρέπει να το είχαμε σχολιάσει και παλιότερα. Ποιο ήταν το ρεκόρ σου και σε έναν Νίκο περισσότερες ώρες σερί με παιχνίδι. Εγώ το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Για το εγώ το έκανα πρόσφατα, εγώ το έκανα πρόσφατα, Νικόλα, με το Andromeda. All time record. Δεν ξέρω αν είναι all time, αλλά ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εγώ έπαιξα. Θυμάσαι που σας είχα πει ότι ξημέρωσα. Ναι. Πρέπει να έπαιξα σερί. Όταν λέω σερί, εννοώ με διάλειμμα να πας μια τουαλέτα, να φας κάτι. Έτσι, μιλάμε για λογικά πλαίσια, όχι σε μία θέση στον καναπέ χωρίς να κουνηθείς και μόνο για μια τουαλέτα του τύπου ένα κατούριμα, με συγχωρείτε για την έκφραση κιόλας. Με ένα διάλειμμα του τύπου, ξέρω εγώ, 10 λεπτά να ξεμουδιάσω κτλ. Πρέπει να έπαιξα, νομίζω ξεκίνησα στις 9, να μην σας πω ψέματα, περίπου τώρα λέω, έτσι, 9 το βράδυ. 9 και κάτι, 9.30, και σταμάτησα στις 8 το πρωί. Κοντά στο 12ωρο δηλαδή. Καλά είναι. Καλά είναι, έτσι. Καλά. Ναι, 11 ώρες, 10-11 ώρες να πούμε έτσι, καθαρά. Καθαρά, ναι. Να, ο Άγγελος εδώ, 8 το απόγευμα με 10 το πρωί. Αυτός πέρασε τις 12 ώρες. Πήγε, πόσες είναι. Ναι. Σας έχω. Diablo 3. Diablo 3. Για πες. 10 το βράδυ με 3 το μεσημέρι. Με το Gladius 2. Με το Gladius και το, sorry, για κάποιο λόγο. Το Gladius εκείνο εκεί, το RPG strategy της LucasArts. Ναι, με CRM, σε Κολοσσέο. Ναι, με ο πλούσιο παιχνίδι. Είχα καεί, δεν μπορούσα να σταματήσω να το παίζω. Το θυμάμαι και δύσκολο, Νικόλα, ήταν αυτό. Από το βράδυ και μεσημέριες, ναι. Δύσκολο, αλλά πάρα πολύ ξεχωριστοί μαχητές, ωραίο σύστημα μάχης, κολούσες κιόλας γιατί σε έβαζε σε αγώνες τον ένα μετά το άλλο, να θα πάρω τα λεφτά, να πάρω τον εξοπλισμό, να πάρω τον άλλο μονοπάτι. Ναι, είχε πολύ περιεχόμενο, ήταν πλούσιο, είχε πολλά πράγματα, θυμάμαι τον Gladius, ναι. Και φανταστικά τέρατα έπαιρνε στην ομάδα σου, κάτι κένταυρος είχε, τι είχε, κάτι σαν καλικάντζαρος, κάτι άλλο. Ήταν, ναι. Ο Χρήστος, βέβαια, ναι, εδώ που το λέει τώρα, με το Θάνο το είχαν κάνει αυτό. Είχαν κάνει ένα stream 24ωρο, πέρσι δεν ήταν. Ναι. Ναι, κάτσε, γράφουν τα παιδιά εδώ. Ο Τσατσέγκο λέει Diablo 3, 8 ώρες. Ο Λέγκολας, χρόνια πολλά για τον Καναδά, Λέγκολας. Να τα χιλιάσετε, ρε, να τα χιλιάσετε. Το μάθαμε. Πότε, χτες τα γιορτάζατε, 150 χρόνια, χτες ή προχτές ήταν. Είχαν εκδηγλώσει εκεί, πήγε και ο Μπόνο, ο YouTube τραγουδάγανε. Λοιπόν, 2 το μεσημέρι μέχρι τα 7 το πρωί, λέει ο Legolas, Metal Gear Solid του In Snake στο Cube. Αυτό δύο φορές θα πρέπει να το τερμάτισες αν το έπαιξες τόσες ώρες, πώς. Λοιπόν, ο Κόνθα, προσέξτε, ο Κόνθα έχει φοβερό σχολείο εδώ πέρα, λέει, τι μου θυμίσατε, λέει, 13 ώρες το Crash 3, το Warped είναι αυτό που είναι στη συλλογή, γιατί δεν είχα memory card, αυτό είναι το έπος, έτσι, να μην έχεις memory card, να save, ανοιχτό το PlayStation, να καεί εκεί, να λιώσει. Να λιώσει. Κοίτα ρε πόρια. Όπως έκανε ο αδερφός με τον driver στο PlayStation, να θυμάμαι, μου έλεγε, αυτή την πίστα με τον καράζ μου, λέει, με κλειστά τα μάτια τη βγάζω πλέον, την πρώτη που είχε. Λοιπόν, Πρόκτιους, μην τρέπεσαι, πέσε. 12 στο WoW τα τέτοια. 12 βράδυ, 12 εσύ μεσημέρι. Εσύ και εγώ σου να είναι και εγώ σου στο WoW, ναι. Στο Net Cafe και πίσω μετά και στο σπίτι. Ένα τριωράκι μέχρι να ζαλιστείς, μεγάλη υποθυμίσεις. Αλλά τα όρια μου είναι στο manager, παιδιά, 2002 εκεί πέρα.
δεν θέλετε να μην πούμε καλύτερα. Αυτό που είπε ο πρόκειτος. Άστο καλύτερα. Ξεκινούσε σουρωμένο 6 ώρα το πρωί, γυρνούσε Σάββατο βράδυ, ξέρω εγώ. Α παίξω βικάκι. Α ξεκινήσω με τη West Brom Champion. Και έφτανε στην επόμενη μέρα το βράδυ και ήταν, ξέρω εγώ. Και οι γόπε στο τασάκι, οι γόπε, Νίκο. Βουνό, οι γόπε λέω. Στο τασάκι. Εγώ βουνό. Και μάτικο γιότ. Καλά, το Football Manager ή Champions Manager από τα χειρότερα καψίματα πρέπει να έχει. Ναι, ναι, άστα. Έχει σπάσει πολλά ρεκόρ. Τα όρια ξεφύγαν. Δεν παρακολουθούσα ποτέ πολύ ποδόσφαιρο. Το Legend of Dragoon που λέει ο Jerry Moore εδώ, ο φίλος μου, μιλάμε για το JRPG στο PlayStation 1 αυτό. Νομίζω αυτό είναι, γιατί το είχα παίξει και εγώ αυτό και ήταν επίσης πολύ μεγάλο παιχνίδι. Total World. Ναι. Καλά, Civilization δεν το συζητάω. Και Total World και Civilization είναι παιχνίδια τα οποία τα sessions δεν τελειώνουν. Μα είναι παιχνίδια με γύρους αυτά. Ναι, λες ένα γύρο ακόμα και πηγαίνεις 100 γύρους. Εγώ θυμήθηκα τώρα που λέτε αυτό. Τι. Ωραία, φίλε, τι θυμήθηκα τώρα. Final Fantasy 7, PlayStation 1. Να έχω πάθει το σοκ της ζωής μου, ας πούμε, γιατί ήταν η μεγάλη αλλαγή στα Final Fantasy, και να μην σταματάω, παιδιά, να παίζω. Είχα συνδέσει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η αλλαγή από το 2D στο 3D και με εκείνα κοιτά εντυπωσιακά. Cinematics, τέλος πάντων, το Summons και τα σχετικά. Εντάξει, και παιχνιδάρα. Υπερπαιχνιδάρα σε όλα τα επίπεδα ήταν αυτό το πράγμα. Είχαμε μείνει χαζοί. Λοιπόν, είχα συνδέσει το PS1 σε ένα monitor Amiga 1084. Ο Amiga, ο Κώστας δηλαδή, ο Amiga, ο φίλος που είναι στο chat, θα καταλάβει τι εννοώ. Γιατί είχε φοβερή εικόνα, τέριαζε με το PlayStation. Τα σκαρτάκια από πίσω. Ναι, δεν όχι σκάρτ, ήταν RCA out. RCA, ναι. Ναι. Και να είμαι final boss με τον Sephiroth από το προηγούμενο βράδυ, ασταμάτητα, να έχει μεσημεριάσει και να φωνάζει η μάνα μου για φαγητό. Και να της λέω, τώρα με κοροϊδεύεις. Final boss ο Sephiroth, κατεβάζει ολόκληρους πλανήτες, παίζω 12 ώρες και θα πάω να φάω τώρα. Δηλαδή, ωραία. Δεν κατάφερα ποτέ να τον βγάλω τον Sephiroth. Ακόμα δεν έχω τραυματισμό από το 7, γιατί δεν μπορούσα να τον βγάλω τίποτα. Παναγία μου. Τι εποχές, ωραίες. Ωραία. Άλλος, για, εσύ, Νίκο, εκτός από εγώ, Football Manager είπες, άλλο. Football Manager δεν είπε, το κρατάει μυστικό. Αφού είπε. Όχι, πόσο ωραίο. Εφτά ημέρο. Άστο, άστο. Τι. Άστο, ρε, μέρα. Αυτό, από την άποψη, το έπαιζες με πιο σκεπτικό. Να περάσει ολόκληρη τη σεζόν, μέχρι να πάρεις πρωτάθλημα. Όταν έπαιζες πρωτάθλημα, ας πούμε, σου έφευγε στο μυαλό σου να πεις, οκ, τώρα το παρατάω, πάω να κοιμηθώ. Όταν ξεκινούσα, πλέον, από ένα σημείο και μετά που το manager το μαθαίνεις, γιατί ειδικά εκείνα τα παλιά manager είχαν παίχτες που έκανες exploit. Έτσι έπαιρνες τους ίδιους παίχτες στην αρχή και έβαιζες και το συστηματάκι και προχωρούσε. Τώρα δεν ξέρω το κάψιμο αυτό τι σε οδηγούσε να το πας παραπάνω. Ποια ήταν η ευχαρίστηση, δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου όταν ήμουν 20 χρόνια και να σου πω τι με ευχαριστούσε αυτό. Κάτι με ευχαριστούσε. Γινόταν ο Αρσέν Βενγκέρ 90 χρονών, ξέρω εγώ. Δεν ήταν τότε 50. Δηλαδή, έφτανε σε ένα βράδυ από το 2002 που ήταν τότε ή 2003, θυμάμαι. 2002 πρέπει να ήταν, 2050-2048. Γιατί περνούσε πια και έτσι μετά. Δεν ήταν. Μπορεί και 20 ώρα. Μπορεί και 20 ώρα. Εντάξει, με διαλύματα, δεν μπορούσα να κάτσει 20 ώρες τώρα στις παλιές στις CRT τις οθόνες. Έπαιζε λαμπύρια από πίσω το μεσημέρι, έβαζε παρασύρι στο ραδιόφωνο, αν θυμούνται οι παλαιότεροι. Όλο το πρόγραμμα ήταν έτσι, φουλ αθλητικό ραδιόφωνο, τηλεόραση σκουπίδι. Έτσι. Μετά χαζή ταινία στο Στάρ να χαζοπέζει και να παίζει εσύ μάνατζερ, όλο μαζί. Διάλειμμα για να παραγγείλουμε δύο σουβλάκια τη κακιά ώρα εκεί πέρα να φάμε ίσα ίσα για μίλη που θυμίζουμε και τρεις καφέδες φραπέδες. Οι οποίοι δεν είχαν και ζάχαρη γιατί βαριόμουν να πάω να κατέβω να πάρω ζάχαρη. Τυπούσαν τρεις φραπέδες με τα νεροπότηρα τα 500, μόνο καφές. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η ζημιά που κάνεις στον οργανισμό σου μέσα σε 5 μέρες την κάνεις τώρα σε 10 χρόνια μαζεμένα. Ωραίες εποχές. Όλα μαζεμένα και όλα, υποκουλτούρα στη τηλεόραση, υποφαγητός να παίζει. Ρόφημα, όλα έτσι. Και βρίσιμο στην οθόνη, ξέρω εγώ. Εδώ λέτε σχόλιο από τον Dr. Who, λέει Destiny, πρώτο raid 12ωρο. Είχαμε φάει και εμείς ένα, όχι τόσο 12ωρο, αλλά με το Θάνο μια μέρα και τα παιδιά και τη Δάφνη. Άστο. Λοιπόν, γκρίνιαζε η γυναίκα μου, λέει, γιατί φεύγαμε για Καναδά. Κατέβασε το ρεύμα για να...
Αλλιώς δεν σταμάταγε. Κατέβασε το διακόπτη. Τι να κάνω. Πάμε, θα χάσουμε το αεροπλάνο. Δεν βρίσκεις. Και στα strategy ξεφεύγεις χρονικά. Στα RTS και εκεί πέρα. Στα 10 best πιο πολύ. Και στα, στο τέτοιο. Might and Magic, Heroes of Might and Magic 3. Εκεί τόσο πόνο. Μα δεν μπορείς. Είναι αυτό το ένα γύρο παραπάνω. Δεν έχει κάπου να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρεις, ναι, όχι, δεν ξέρεις όχι, τι στόχο όχι, να βάλεις. Όχι. Στόχος σου είναι ας πάρω και την άλλη περιοχή και το κλείνω. Αφού έφτασα σε αυτή την περιοχή, ανέβηκα και λέω, ας βάλω τα level μου, ας δοκιμάσω και τη δυνάμεις και εντάξει ποτέ. Ναι, το άτιμο αυτό το πράγμα, το λίγο ακόμα, το λίγο ακόμα. Είναι κάποια άτιμα παιχνίδια ή το story ή το design του, το gameplay που σε κάνει, ρε παιδί μου, να αρρωσταίνεις. Αναλόγως τι έχουν, που έχουν δώσει βαρύτητα οι developers, αλλά έχουν κάποια κολπάκια που σε κάνει, σε αρρωσταίνει, λες λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και με το Knights of the Republic το 2 το είχα πάθει αυτό για κάποιον. Άλλο από εκεί. Σχεδόν σε ρί το είχα πάει. Είχα κολλήσει απίστευτα. Ενώ με το 1 που ήταν και καλύτερο το είχα πιο έτσι με ρέγουλ. Στο 2. Πάντως, λόγω μη υποχρεώσεων, παιδιά, εγώ το κάνω ακόμα αυτό. Το Σάββατο, το Σάββατο είναι η μέρα μου η gaming. Έτσι, θα ξυπνήσω 11 η ώρα, 11.30. Θα ξανασηκωθώ 10 το βράδυ. Δεν είναι ότι. Έτσι είναι. Ναι, μπορώ, το κάνω ακόμα. Δεν γιατί δεν βγαίνουν αλλιώς και τα παιχνίδια. Έτσι και για τα review και για όλα πρέπει κάποια μέρα να την αφιερώσει να παίζει. Είναι πολλές οι ώρες και πολλά τα παιχνίδια. Αλλά ναι, υπάρχει ακόμα έτσι λίγο από το παλιό, υπάρχει το Σάββατο. Το Σάββατο είναι η μέρα μου που. Μην του μιλάτε του παιδιού. Και μόνο μακάρονια. Μόνο πράγμα, ναι. Σάββατο μόνο μακάρονια και video games. Δεν υπάρχει. Γαβάθα, έτσι ωραία. Γαβάθα, ακριβώς. Όπως είναι από τη χύτρα, όλα σε γαμάτα, όλοι σας από πάνω, μπαμ, πετάς και ολόκληρο το κεφάλι, τύριο το κεφάλι, έτοιμος. Βλέπεις εδώ σχόλιο από τον Πρόκτιους. Λοιπόν, λέει με το που τελείωσε η εξεταστική του 2005, πάω στο σούπερ μάρκετ, λέει, και αγόρασα τα πάντα. Εννοεί στροφές προφανώς, έτσι, ναι. Και σωστές στροφές, έτσι. Σωστές. Κατεψυγμένες πίτσες και τα σχετικά. Πήρες και αποφασίζω να ξεκινήσω, λέει, CM4, Championship Manager βασικά. Λέει. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν τους πειρατές Bristol Rovers. Λοιπόν, για να πω λόγο, λέει, 40 ώρες. Λοιπόν, τα κόλπα στο φοιτητικό φαΐ ήταν κάτι κρουασάν τότε. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, και στα τα Champion. Εκείνα ήταν το κόλπο για ναι, το φοιτητικό. Ναι, και εδώ τα έχουμε αυτά. Και προφανώς τα είχατε και τους κλαβενίτιρ, επειδή δεν τα είχε πάνω, τα είχε στην Αθήνα, τα που ήταν πιο καλά. Έξι κρουασάν, 1,5 ευρώ όλα μαζί, ξέρω εγώ. Ο φραπές ίδιος, έτσι δεν χρειάζεται πια ζάχαρο. Φραπές, αν φάσει κρουασάν, τι θα τον κάνεις. Φτάσει το κρουασάν στον καφέ, ρε. Δεν χρειάζεται. Αλλά το κάψιμο των ημερών μετά την εξεταστική δεν έχει προηγούμενο. Ειδικά σε φάση ότι να φύγει και λίγο, να νιώσει και λίγο καλά, ότι αχ, πέρασα και 2-3 μαθήματα, καλά τα πήγα. Κατάλαβες, οπότε έχω κάθε δικαίωμα να παίξω όσο manager θέλω ή όσο ή οτιδήποτε video game εκείνη την περίοδο ήθελα. Ήταν, πώς το λένε, το ενεχοποιημένο το εντελώς, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτοί οι 2 εβδομάδες πρώτη μετά την εξεταστική, δεν υπήρχε το gaming. Ναι. Αν μπορούσε βέβαια να πει, αν περνούσε κανένα μάθημα και σε πιάνω. Και άμα δεν περνούσε, το ξεχνούσε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Αλλά ναι, μετά την εξεταστική. Αμόκ. Ωραία πράγματα. Πάντως. Και το σουρωμένο gaming. Ναι. Και το σουρωμένο gaming έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Να γυρίσει σουρωμένο και να παίξει βίντεο. Δεν το έχω κάνει ποτέ εγώ αυτό, ρε Σινικό. Τα βλέπει όλα σε ρο... Δηλαδή. Δεν μπορώ να παίξω αυτό... έτσι. Ναι, το έκανα σε Dark Souls. Για πες. Το Dark Souls το 1. Και μιλάμε ότι για κάποιο τρόπο σου φεύγει αυτή η φοβία. Το Dark Souls κατά κάποιο τρόπο, ειδικά στο πρώτο installation. Παίρνει θάρρο από το αλκοόλ. Ναι, παίρνει θάρρο. Και λες, τι κάνω, τι κίνηση είναι αυτά. Και μετά σε προδίνουν τα αντανακλαστικά σου. Εννοείται. Δηλαδή θα κάνει 2-3 μαγικέ κινήσει στην αρχή και μετά έχει εκπαιδευτεί ο εγκέφαλο. Έτσι, γιατί. Τι κάνω και τι ράνω και θα είναι σε φάση πώ ήταν στο. Τι κάνω, πού είσαι τώρα, πώ το έκανα. Με τον Ντικάπριο, το έχετε δει. Όχι. Το Wolf of Wall Street με τον DiCaprio. Α, όχι, δεν το έχω δει, ρε γάμο. Δεν το έχω δει αυτό. Νίκο.
Ναι, ότι ο λύκος της Wall Street, αυτό δεν λες. Ναι. Με τη Ferrari και που είναι στο τέλος, που σκεφτόταν πώς το οδηγούσε και πώς το οδηγούσε την Παναγιώτη. Σε τέτοια φάση να σε παίρνει η κάμερα, το πώς παίζει σουδωμένος και μετά. Είναι, πολύ, είναι η ίδια η λογική με την οδήγηση που δεν πρέπει να οδηγείς γιατί γίνεσαι θεριακλής, θεριεύεις ξέρω εγώ και λες όντως πατάς γκάζ για να σου φέρουν τις τροφές πιο εντυπωσιακά τις πίσεις και ακόμα και σε FPS να παίξεις σουρωμένος FPS και να είσαι στο πρώτο δίλεπτο σε φάση να τα βλέπεις όλα Matrix έτσι. Βαδίζω και παραμιλώ. Ναι. Μόνο κώδικα. Εγώ δεν το κάνει ποτέ αυτό. Δεν έχω παίξει μεθυσμένος games. Ποτέ. Δεν ξέρω, δεν θα μπορώ. Όχι αλήθεια. Εντάξει, παιδί μου, να έχεις κεφάλι. Ναι, παιδί μου, το σέχω. Άσε, το έχω. Το έχω. Κάτι Guitar Hero θυμάμαι που βάζανε κάτι φίλοι μας. Εντάξει, είναι πάρτι φάση. Πώς δεν μας στέλναν την αστυνομία μετά από κάτω. Γυρνούσαμε έτσι πιωμένοι, βάζαμε αγρεφωνάρες τέτοια και μικρόφωνο μαζί. Και ήρθαν ξαφνικά οι Iron Maiden. Βάλε, να το βλέπεις πάνω. Σωστός ο Dark Giannis. Σωστός. Παίρνει τον Dark Souls κανονικά και λέει το λες με θυμμένος και το λέω το παιχνίδι από μια άλλη οπτική. Λες τι διάολο γίνεται εδώ πέρα. Τα dodge ξέρω εγώ, χλιτώνεις πράγματα. Δεν. Έχει ξεχωριστό review πρέπει να κάνεις. I know Kung Fu σε φάση. Τι λέει εδώ πέρα ο Dr. Who, λέει εγώ με αλκοόλ και Dark Souls 3 καμπέρια ζαλένου είχα βγάλει όλα τα mobs. Νόμιζα λέει θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ήρθαν ποτέ λέει, με πήρε ο ύπνος και έκλεισε το Xbox. Μπήκες σε sleep mode. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα έρθετε. Τι λέω. Και πιο μέτος δεν έχει λογική. Πού πήγανε τα μόμπ. Βλέπεις τα μομπάκια, βλέπεις ένα και νομίζω ότι είναι τέσσερις ας πούμε. Ήταν πολύ. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, επειδή κοντεύει η ώρα 12, να πιάσουμε λίγο για καμιά σειρά, για καμιά ταινία. Να πάμε προς το κλείσιμο, αγόρια. Ναι. Και προσυρωμένος, που τριπλάρεις πάλι σε μια άλλη διάσταση και στο τέλος παίρνεις τα τέτοια σου, γιατί εν τέλει δεν κολλάνε. Δηλαδή, κάνεις 2-3 καλά. Πώς θα το πω, υπάρχει ένα συγχρονισμό στις πρώτες κινήσεις, αλλά στο τέλος κάπου κολλάει ρε παιδιά το πράγμα. Στην τύχη γίνονται, ρε. Νομίζεις. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, έλεγα, πήγα να πω προηγουμένως μάλλον ότι. Αυτή η φάση με το καλοκαίρι, ρε φίλε, δεν ξέρω πόσο κόσμο πιάνει, αν το έχω μόνο εγώ. Καλά, μόνο εγώ δεν το έχω, τέλος πάντων. Και άλλοι το έχουν, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Κάθε καλοκαίρι που κάνουμε webcast, αυτό λέμε. Ότι με πιάνει να παίζω παλιότερα παιχνίδια ή να βλέπω κάποιες παλιές σειρές. Εγώ άρχισα πάλι και βλέπω Twilight Zone. Δεν θα σας κουράσω, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το Twilight Zone. Αλλά κάθε φορά που βλέπω, είναι 150 επεισόδια και δεν είναι όλα καλά βεβαίως. Έτσι, από τα 150 όμως θα βγάλετε μια κατοστάρα καταπληκτικά επεισόδια, τα οποία εν ολίγης καθόρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το sci-fi, να το πω έτσι, τις ταινίες μυστηρίου, thriller και τα λοιπά για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Έχουν γράψει μεγάλα ονόματα σενάρια, εκτός από τον ίδιο τον Rod Serling. Συγγραφείς διάσημοι ή σεναριογράφοι που έχουν δώσει αριστουργήματα στο science fiction. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας, βρείτε τα επεισόδια του Twilight Zone, ψάξτε αν βαριέστε να δείτε και τα 150 λίστες προτινόμενες από sites έτσι, κινηματογράφου και τα λοιπά, που ψάχνει και ο Νικόλας και όλες εκεί, τα ξέρει καλά αυτά, ποια είναι τα καλύτερα, και θα δείτε πολύ ωραία τηλεόραση πολλές δεκαετίες πίσω και πίσω από οτιδήποτε έχουμε έτσι σήμερα ως πολύ καλή τηλεόραση. Να δείτε πως οι Αμερικάνοι το είχαν αναπτύξει το θέμα αυτό από το 60-65. Και μια ταινία που είδα επίσης, θυμήθηκα τώρα για να δούμε τα παιδιά εδώ πέρα, ο Νικόλας και ο Νίκος αν την ξέρουν, Return of the Living Dead, τη θυμάστε? Του Dan O'Bannon.
την είδα πρόσφατα πάλι. Όχι πρόσφατα, χτες το βράδυ την είδα βασικά. Είχα να τη δω κανένα χρόνο. Το θυμάστε αυτό, Νικόλα? Δεν... Είναι αυτό που είναι λίγο μαύρη κωμωδία, δεν είναι horror τόσο πολύ. Η Τίλα. Ναι. Και είναι και καλά με το. Και ένα, σε ένα νεκροτομείο που έχουν κάτι containers που έχουν αέριο μέσα και αυτό. Ναι, φίλε, ναι, ναι. Και. Εντάξει, ταξίδεψα λιγάκι πάλι στα 80s. Καμενιά φαίνεται. Sorry, βλέπω τρέιλερ τώρα. Αυτό καμενιά είναι, ναι, ρε. Καμενιά. Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία παραγωγή. Του Ντάν Ομπάνον είναι. Και σενάριο και σκηνοθεσία. Ο Ντάν Ομπάνον που έχει γράψει το πρώτο Alien. Ο σενάριογράφος του πρώτου Alien. Πολύ ωραία ταινία, ρε παιδιά. Έτσι με την καφρίλα και, την, και το μαύρο χιούμορ των 80s, των zombie movies τη δεκαετία του 80. Ωραίο πράγμα. Τώρα που είπε Alien. Έχεις δει, έχει δει μήπως κανένα... Σε έχω χάσει λιγάκι, δε... ακούγεις λίγο χαμηλά. Α, λίγο τώρα. Ναι. Έχει δει κανένας μήπως το Planet of the Vampires? Όχι. Όχι. Θεωρείτε ότι το Alien κάπως το έκλεψε αυτό, εντελώς, το πρώτο, το Alien. Είπα μήπως. Κοίταξε, το πρώτο Alien, είχα πει σε παλιότερο webcast. Ναι, το θυμάμαι. Οφείλει σε... Οφείλει πάρα πολλά στο It Came From, It Came From Outer Space. Όχι, βλέπετε, όχι, όχι, It, πώς λέει, όχι ρε Νικόλα, όχι. Ναι, θυμάμαι το έχεις πει και το είχα, δεν θυμάμαι το τίτλο. Ναι, It, κάπως έτσι λέγεται, It. It Came From Outer Space. Αυτό είναι το It Came From Outer Space. Που είναι μια ομάδα που έχει προσγειωθεί σε ένα πλανήτη και προσπαθεί να επιστρέψει στη γη. Ναι, ναι, αυτό. Και μπράβο, μπαίνει μέσα στο σκάφος του σε ένα παράξενο τέρας. Το οποίο είναι, ναι, πραγματικά φτηνιάρικη ταινία, αλλά η ιδέα είναι αυτή. Απλά βρήκα και δεύτερη πηγή. Βρήκες και δεύτερη. Ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς και έχουν επιρροές από... Τώρα που λέτε, θυμήθηκα για αυτές τις 80's, τις horror, πολλές από αυτές, είχαν και πολύ ενδιαφέροντο soundtrack περισσότερες, έτσι, κάτι pop-rock τραγουδάκια... Με πολύ αρμόνιο μέσα. Ναι, αλλά εντάξει, μένα μου αρέσουν λίγο αυτά. Ωραία ήταν. Ναι, ρε, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Ο Carpenter να πάρει. Ο Carpenter που τα έγραφε και μόνο του κιόλα και έπαιζε αρμόνια και κιθάρες κιόλα. Αυτά, Νίκο, που βάζουμε στα. Που βάλαμε οι συλλογές πριν από τα stream, ουσιαστικά από εκεί βασίζονται. Εκείνη τη μουσική έχουν πάρει και έχουν αναπτύξει το New Retro Wave, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το στυλάκι. Λοιπόν, εγώ μπήκα δεύτερη σεζόν Leftovers, παιδιά. Α, πρώτα λίγο να απαντήσουμε στον Πρόκτης που ρωτάει με Death Note παρεμφερές. Έχει κανένας καμία αντίστοιχη. Αν είμαι τώρα σε αυτό. Ο Σταύρος θα σε βοηθούσε σε αυτό πάρα πολύ, εκτός αν ξέρει ο Νικόλας κάτι. Όχι. Γράψε στο φόρουμ άμα θέλεις, Πρόκτιους. Ο Σταύρος ο Λιναρδάκος παρακολουθεί πάρα πολύ άνιμε. Νομίζω και ο Μιχάλης που είναι στο chat τώρα. Και ο Μιχάλης, ναι, και ο Μιχάλης, ναι. Ξέρει, ναι. Και ο Αλέξανδρος μπορεί να πω. Και ο Μιχαλησιάνος βεβαίως, ναι. Αν υπάρχουν παιδιά που θα σε βοηθήσουν σίγουρα να σου προτείνουν. Οπότε γράψε στο φόρουμ. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, το Leftovers είναι του Lindelof, έτσι. Αργή σειρά. Έτσι υπάρχει και μια αλλοστοειδή ατμόσφαιρα από εκείνες κλασικές που έχει ένα μυστήριο που γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται σίγουρα όχι την πρώτη σεζόν και σιγά σιγά κολλάνε τα παζλ, ρε παιδί μου, της ιστορίας. Είναι αρκετά καλό. Αρκετά καλό και δεν ακούγεται κιόλας. Σίγουρα με πολύ καλούς ηθοποιούς. Ναι. Και η πλοκή είναι πολύ ωραία. Εξαφανίζεται ξαφνικά το 2% του πληθυσμού και μια μεγάλη περίοδο του πληθυσμού έχει απλά φρικάρει από αυτό το πράγμα. Και παλεύουν να κρατήσουν τις ισορροπίες στη ζωή τους. Ψάχνουν να βρουν από πού είναι, ανοίγουν, πώς το λένε, αιρετικές ομάδες που βλέπουν την αποκάλυψη και το τέλος. Έχει δηλαδή το ενδιαφέρον του. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Αλλά απλώς η πρώτη σεζόν είναι λίγο αργή. Θέλει δηλαδή την υπομονή, την παίρνει πολύ πιο δυνατά. Και η τρίτη σεζόν έχω δει από reviews ότι έχει πάρει αποθεωτικές κριτικές και να σου πω την αλήθεια, αυτό είδα και από εκεί ξεκίνησα και λέω κάτσα το βέβαια παιδί μου, θα κάνω λίγο υπομονή ακόμα και αν δεν μου αρέσουν τα πρώτα επεισόδια. Θα είναι 9,8 τα επεισόδια. Και λέω κάτσε μου, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχετε δει τίποτα έτσι κανένας, Πα, όχι. Ενδιαφέρον όμως. Ενδιαφέρουσα.
Ξέχασα να πω, Νικόλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πω μόνο λίγο αυτό και για να το κλείσω το δικό μου. Επειδή είδα λίγο πριν την E3 τα τελευταία επεισόδια, βγήκε καινούριος κύκλος στο Netflix. Γεια σου Σάβα, καλησπέρα. Τέλος πάντων, F is for family. Ναι, όχι, γιατί βλέπω ότι μπήκε στο Skype, γι' αυτό τον καλησπέρισα. Το έχει δει κανένας? F is for family. Όχι. Είναι animated σειρά. Ναι, δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι animated σειρά. Δεν έχει καμία σχέση με Family Guy και τέτοια. Μην σας ξεγελάει το όνομα. Δεν είναι καν κωμωδία. Είναι ψηλό μαύρη. Πώς να το πω. Είναι δραματική σειρά με μαύρο χιούμορ. Που δείχνει λίγο μια μικροαστική οικογένεια της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει να μεγαλώσει τα παιδιά κτλ. Με χιούμορ κάφρικο, αλλά πιο πολύ μαύρο, δηλαδή όχι στο κάνω πλάκα, έτσι, όχι ξέρω εγώ Rick and Morty. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά αυτή, animation επαναλαμβάνω, έτσι, και είναι στο Netflix, μπορείτε να δείτε, άμα θέλετε, να τσεκάρετε. F is for family. Rick and Morty, είπαμε, είναι καλύτερο από το Fat Guy. Από το Fat Guy όχι, από το Family Guy είναι. Καλό το Fat Guy. Καλό το ρόλ. Πού είσαι, Σάβα? Τι κάνεις, Ρασαβούλη? Δευτέρα έχουμε πει τίτλες. Να βουλευτεί. Κανονίζει να κατέβει. Να τα κανονίζει όλα. Την έδρα κανονίζει. Για τις επόμενες εκλογές. Να σου πω, θυμάστε που στο Sky επί 7-8 μέρες λέγανε για μια ερώτηση που έγινε υπέρ του Σαβίδη για παραγραφή ενός χρέου και κάτι τέτοια από τη ΣΕΚΑΠ. Το θυμάστε αυτό? Ναι, με τη ΣΕΚΑΠ, το σκηνικό. Έκανε ένας βουλευτής της Κοζάνης την ερώτηση και οι διαπλεκόμενοι και τέτοια και οι ΣΥΡΙΖΕΙ διαπλεκόμενοι και αυτά. Με αυτό τα πεινά τώρα. Α, να τα σλόγγατα. Λοιπόν, εμείς είμαστε κοντά στο κλείσιμο, Σάβα. Κάτσε να, γιατί έκοψα. Είπαμε για παιχνίδια, είπαμε για δεκαετία του 90 και του 2000. Έχασες, θα είχες πολλά να προσφέρεις, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα στο επόμενο. Δεν μπορούσα να το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτσε να μας πει ο Νικόλας γιατί τον έκοψα προηγουμένως. Για τις σειρές και τις ταινίες. Το Orange is the New Black προσπάθησα να δω τελευταία σεζόν. Μάπα. Το είδες όλο. Τραγωδία. Και τα πρώτα επεισόδια το πήγαινε καλά. Μετά το τέταρτο, τίποτα. Ξεμπήραν από ιδέες. Δεν έχει. Λίγο στα δύο τελευταία παίρνει μπρος, γιατί αλλάζει όλο το σκηνικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή καταλήγει η φάση. Αλλά αυτό το ότι αποφάσισαν ότι όλη η σεζόν θα είναι οι 2-3 μέρες της εξέγερσης, δεν βγήκε. Εγώ στο έκτο επεισόδιο σε μια σκηνή εκεί πέρα, απλά το λέω «ΟΚ, okay, φτάνει, πάτσα το στο» με το που είδα μια συγκεκριμένη. Ναι, ναι, δηλαδή λέω, είναι σχεδόν χαμένη περίοδος, όπως δυστυχώς, και το είχα πει την άλλη φορά που δεν ήσουνα, την προηγούμενη Δευτέρα, χαμένη περίοδος, χαμένη χρονιά ήταν και το Americans. Νομίζω μου είχες πει ότι ήταν καλή τελευταία σεζόν, ή τα πρώτα επεισόδια ήταν καλά. Άλλο σου έλεγα για την προηγούμενη, γιατί τώρα την είδα τη σεζόν εγώ. Λοιπόν. Και λίγο προς το τέλος κάτι παίρνει, αλλά δεν ξέρω αν το καταλάβεις. Το Americans έχει ένα χούι, έχει ένα τέτοιο, έχει μια συνήθεια. Το τελευταίο επεισόδιο να μην τελειώνει σε cliffhanger. Στην προηγούμενη σεζόν το θυμάμαι σίγουρα. Ναι, ότι απλά να τελειώνει. Ναι. Λοιπόν, κύριε παιδί μου, σκεφτόμουν τώρα, επειδή άφησαν πολλά υπονοούμενα για ένα θέμα, θα μπορούσαν κάλλιστα να την κάνουν τόσο ενδιαφέρουσα την πλοκή από εδώ και πέρα και απλά το αφήνουν έτσι να, ξέρεις, να αιωρείται. Λοιπόν, άνοιξαν 15 διαφορετικά μέτωπα. Άρχισε να γίνεται επιστημονικής φαντασίας σχεδόν, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν περούκες είναι απίστευτη. Εντάξει, καλά, γενικά για θέμα σε αυτό, έτσι. Μόνο και μόνο και εδώ, εδώ τερματίζεται. Στην πέμπτη χρονιά τερματίζεται αυτό το πράγμα, λες. Γιατί πλέον πηγαίνουν και στο Κάνσας. Δηλαδή πηγαίνουν στο Κάνσας, γυρίζουν, κρατάνε ανοιχτά παλιά μέτωπα. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον, δηλαδή αφήστε δύο υποθέσεις να ξέρουμε τι κάνουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή ήταν, θα ήθελα να συνομιλήσω με τους masterminds αυτής της περίοδου
και να τους ρωτήσω τι είχατε στο μυαλό σας για αυτό το θέμα. Μάλλον θα έπρεπε να έχει κλείσει πριν μια σεζόν. Ναι. Από την άλλη, επειδή ο Θείος Σάββας επιμένει σε κάποια πράγματα, το Unforgotten η δεύτερη χρονιά είναι ακόμα καλύτερη από το πρώτο. Τα 6 επεισοδιάκια. Εκπληκτική Βρετανίλα. Εκπληκτική. Αυτό τι είναι, δηλαδή, αστυνομική. Ναι, αστυνομική, ναι. Αλλά είναι φάση με πτώματα που βρίσκουν, ρε παιδί μου, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, του 90, του 70, και θέλουν να βρουν πώς πέθανε αυτός, πώς σκοτώθηκε. Είναι μια υπόθεση ή είναι μια υπόθεση. Μια υπόθεση. Μια υπόθεση πρώτη χρονιά τα 6 επεισόδια, μια υπόθεση τώρα. Α, έξω, ωραία. Άλλα 6 επεισόδια. Δεν το έχω ξεχάσει που το έχεις πει την άλλη φορά, θα το δω οπωσδήποτε. Σαν το alternative του τέτοιου, σαν το alternative του Cougar Town, το αγγλικό, σε 6 επεισόδια. Στο community. Δεν ξέρω. Και ούρλιαζε ο Άμπετ. Ο Άμπετ. Είδα χτες 2 επεισόδια Community, γιατί έχει γίνει φαν η μεγάλη κόρη μου. Είδαμε, κάτσε να θυμηθώ, περίμενε τώρα, κόλλησα. Το επεισόδιο με τον Άμπετ που γίνεται σκηνοθέτης Ιησούς. Άμπετ. Και το φοβερό επεισόδιο που είναι γροθιά στο στομάχι με τα μια ομπίνς, με το app, έτσι, με το social τέτοιο. Εντάξει, αυτό είναι έπος. Ναι, μετά. Okay. Μετά. Που άλλος δίνεται σαν το Σον Κόνερι. Το είδατε, λήξατε την περίοδο, τη χρονιά. Ποιο Σιλικόν Βάλεϊ. Δεν ήταν το τελευταίο μόνο. Εντάξει, η σειρά είναι κορυφαία, έτσι. Έπος, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι. Φοβερό γέλιο. Πολύ τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Και όλοι οι χαρακτήρες ένας και ένας. Ο άλλος εν μαξί, Το Μπάκμαν. Ναι, που φέρει. Χαιρέτησε, είπαμε. Ναι. Χαιρέτησε, αυτό ήταν. Έτσι. Δεν πρέπει να έφυγε. Την άλλη φορά είχα πει ότι φύγανε καλά, ότι ήταν ομαλή η αποχώρηση κτλ. Μετά άρχισε και βγήκε και έλεγε... κάποιοι από τους συντελεστές της σειράς δεν θα στεναχωρήθηκαν και πολύ που έφυγα και νομίζω φαίνεται από τη σειρά λίγο το... Fast Chevy Chase μου κάνει εμένα, ναι. Και λιγότερο χρόνο έχει και μου φαίνεται... Ναι. Πολύ απότομο το κόψιμο, έτσι. Καλά το κόψιμο. Πόση χρόνια μένει με αυτά τα λεφτά, 5 χρόνια. Τίποτε. Καμενιά. Φοβερό. Πάντως, ο τύπος που παίζει στο Office και είναι και εδώ, πώς το λένε, το παιδί. Ο Ψηλός. Ναι. Ο Ψηλός. Η ηθοποιία του. Ακόμα, ακόμα και στο VIP που παίζει τον Ed, είναι θεός. Ακόμα και στο VIP είναι θεός. Στο πρώτο επεισόδιο που νευριάζει. Child. Ο Immortalicus νομίζω το γράφει. Στη στήλη σου αυτή την εβδομάδα, Νίκο, που λέει ότι το VIP σε κάποια σημεία δεν είναι του γούστου του. Η Immortalicus δεν σε είχα. Δηλαδή, δεν σου το επιτρέπω να μην δεν είναι του γούστου σου. Γιατί εντάξει, ξαναβλέπω δεν είπε το ότι δεν του αρέσει αυτό. Πρέπει να είναι η 8η ή 9η φορά που τα βλέπω. Τα VIP. Είδες και τελευταία σεζόν τώρα. Όχι. Τώρα κάνω το πέρασμα για να δω την τελευταία σεζόν. Ναι, τελείως. Κοιτούσα εκείνη τη φάση πάνω με το αεροπλάνο που σου τέρνει το Τζόνα. Που λέει, δεν θα μου πάρετε, λέει, όλα τα προνόμια, λέει ο Τζόνα. Δεν θα μου πάρετε το πάρκινγκ. Ναι, θα σου πάρω το πάρκινγκ. Τι, έχεις πάρκινγκ. Δηλαδή, εκεί πέρα η γυναίκα είναι μια εκπληκτική ηθοποιός. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι φοβερή. Και είδα και Seinfeld βασικά. Περισσότερο για να δω την Dreyfus, Seinfeld. Δεν είχε έρθει. Όχι, ποτέ. Και είναι πολύ 90s. Ναι, είναι πολύ 90s. Είναι καλό, εντάξει. Δεν το σηκώνω, όχι. Το Will and Grace είναι πολύ καλύτερο. Πολύ ανώτερο. Είναι 60 χρονών, έτσι. Ποιος? Η Dreyfus. Ναι, είναι τρελό τελείως. Ναι, μοιάζει για 45 γι' αυτό. Ναι, εν τω μεταξύ μετά το Seinfeld, η τύπησα έκανε το Old Ways of New Christine, πώς το λέγαμε, Γιώργο. Ναι, ναι. Το οποίο σε σημεία ήταν χαρακτήριστο.
Δηλαδή ήταν κακό. Περίμενες μετά από 5 λεπτά. Χρήστος. Λοιπόν, Χρήστο, θα τα πάρεις από την αρχή ένα-ένα και θα βλέπεις τις φάτσες τους. Και πρόσεξε, αυτή είναι η συμβουλή προσωπική. Το VIP, τη δεύτερη και την τρίτη φορά που θα το βλέπεις, θα το βλέπεις με περιφερειακή όραση. Δηλαδή, δεν θα εστιάζεις στο τι συμβαίνει μπροστά σου. Στο πρώτο πλάνο. Ναι, θα εστιάζεις στο background. Εκεί θα δεις ότι παίζει μια δεύτερη σειρά. Όπως βασικά αυτό συμβαίνει και στο Office, έτσι. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ έντονο στο Office όταν είναι πλάνα με πάρα πολλούς. Δηλαδή, αν εστιάσεις στο τι συμβαίνει από πίσω, μπορεί να βλέπεις και πιο αστεία πράγματα από αυτό που βλέπεις στο πρώτο πλάνο. Φοβερό. Ναι, λοιπόν, και τι έλεγα για την Dreyfus. Ναι, έχει. Ότι yeah. στο New Christine yeah. ήταν πολύ κακή. Όχι αυτή. Ήταν πολύ κακή σειρά. Ήταν sitcom, ωραία, εντάξει. Πολύ καλή, ρε παιδί. Ήταν αυτό το τόσο τυπικό το sitcom, ρε παιδί μου, που σου πονάει το μυαλό, έτσι. Λες, ναι, αφήστε με να γελάσω μόνος μου, σας παρακαλώ. Μην μου λέτε πότε να γελάσω. Ναι, αλλά το VIP, okay, παιδιά, εγώ δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτή κάτι. Για κάτι κάποιο, έκανε μωρέ, νομίζω τέτοιο. SNL ρε Σάβα έκανε αυτή. Δεν ξέρω τι έκανε. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Συμμετείχε, αλλά όχι πολύ. Mm. Και μάλιστα το κάμεο είναι όταν ως VIP κάνει SNL. Να. Ναι, αλλά γενικά δεν ήταν της κουλτούρας του SNL η Dreyfus. Επειδή είπες τώρα για SNL, βλέπω λίγο το 30 Rock από Vizio. Mm. Έτσι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, Νίκο, το ότι ξεκινάει πολύ πολύ χλιαρά και όλοι μέσα είναι SNL εκτός από τον Baldwin. Όλοι μέσα είναι SNL, έτσι. Και βλέπω από την πρώτη ακόμα χρονιά προς το τέλος είχε αρχίσει να ξεφεύγει. Δηλαδή να ξεφεύγει, να κάνει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αν δεις τα πρώτα 10 επεισόδια, δεν αναγνωρίζεις τη σειρά όταν βλέπεις τα τελευταία 5 επεισόδια. Πάλι όμως, εγώ αυτό το κακό χαμό με την Tina Fey δεν το καταλαβαίνω. Κακό χαμό. Έχει κακό χαμό. Κακότατο χαμό έχει η Tina Fey στην Αμερική. Φοβερό που λένε και στο στοίχημα. Ναι, και μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι πέρυσι ήταν Ελληνικό. Όχι, πριν 2 χρόνια ήταν η ταινία το Sisters με την Peller. Πέρυσι, ναι. Να δει τώρα, αν κάτσεις να συγκρίνεις το μέγεθος της Faye με την Peller, ως ηθοποιή, είναι μέρα με τη νύχτα. Αλλά επειδή η Faye είναι writer περισσότερο, έχει το ειδικό βάρος. Γι' αυτό δεν νομίζω να έπαιζε διαφορετικά στο Theory Rock, νομίζω. Ναι, κάτι φοβερό από άποψη ηθοποιού. Δηλαδή η Peller είναι τέτοιο, ρε παιδί μου. Η Peller είναι ηθοποιός πέρα από όλα τα άλλα. Είναι φοβερή ηθοποιός, είναι καλή ηθοποιός. Ναι. Εγώ προσπάθησα να δω και αυτό το Kimmy Smith, το λένε. The Unbreakable Kimmy Smith. Η τελευταία σεζόν δεν πολύ βλέπετε. Το παράτησα. Γενικά δεν πολύ βλέπετε, το όλο έχει. Το έβλεπε σαν ρετυρέ, ας πούμε. Άρε τη ρε. Η εύθυνη κωμωδία του. Ναι. Αλλά η τελευταία σεζόν δεν. Πώς? Συνεχίζω να την προτιμώ την τέτοια στο Office. Ναι. Στο Office δεν έπαιζε. Στο Office έπαιζε. Στο Office έπαιζε. Ναι, τελευταία σεζόν. Και καταπληκτικά κιόλας. Το τέτοιο είδα εγώ, το thriller. Το Get Out. Έχει Get Even, έχει χαμάδια. Αυτό είναι παιχνίδι. Δεν το ξέρω. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το όχι, για βοηθά. Για πες μας. Τι όχι, βρεσί, το είδες. Νομίζω το έλεγες την άλλη φορά. Εγώ. Με τον Παύρο που πηγαίνει στην οικογένεια. Ναι, τον... Για πες. Α, με έναν Μαύρο που τα φτιάχνει με μια... Φτασμένη οικογένεια λευκών. Το οποίο ξεκινάει ωραία, ξέρεις, κοινωνική κρίση. Φάρσα δεν είναι, Ρενίκο, προς το τέλος. Στο τέλος, για το Θεό δηλαδή, γιατί το κάνει. Για το Θεό, μπράβο, Ρενίκο.
Μπράβο, ρε. Και δυστυχώς είναι ταινία που είναι στημένη που ναι, μεν έχει την ωραία την κριτική που το βλέπεις, αλλά είναι και μυστηρίου. Δηλαδή, κάπως λες τι συμβαίνει πια εδώ πέρα. Ρε φίλε, τι είναι αυτό. Και όταν πάει η εξήγηση στο τέλος και αυτά, λες, γιατί, τι έτσι, ναι. Για ποιο ναι, λόγο. Ναι, τραγωδία. Τι story έχει αυτό. Αυτό έχει story, ρε παιδί μου, ότι η λευκή τύπισσα, ας πούμε, ερωτεύεται το μαύρο ανερχόμενο ταλέντο στη φωτογραφία, Νίκο. Ναι, ναι. Και τον πάει για Σαββατοκύριακο, για σουκού, ρε παιδί μου, στους δικούς της, έτσι, στο εξοχικό, στην έπαυλη, όπου όλος τυχαίως αυτό το σουκού είναι μια μάζοξη μιας ανεπίσημης Κούκλουξ Κλάν. Α. Εκεί πέρα. Mm-hmm. Που είναι όλοι λευκοί και τον χαλβαδιάζουν όλοι το μαυρούλι. Γιατί από ό,τι αποδεικνύεται στη συνέχεια, όλοι τον θέλουν σαν vessel για να μετεμψυχωθούν. Αιτία, πάρτε spoiler για να μην το δείτε. Για να μην το δείτε. Όπως και το King Kong το καινούργιο αυτό, να μην το δείτε. Πάρτε spoiler. Α, το είδες και αυτό. Και αυτό ναι. Στο King Kong και το spoiler. Μια εβδομάδα που βλέπω Fellini. Το γύρισα στο Fellini. Γιατί... Το King Kong, ωραία ταινία. Για άλλη μια φορά βγαίνει στη φόρα ότι απεργία μάλλον έχουν και αυτοί που κάνουν το μοντάζ στην Αμερική. Όλοι μαζί. Όλοι. Καλά πέρα. Απεργία έχουν όλοι στο Hollywood, ναι. Στη συγκεκριμένη, στο Skull Island, απεργία έχουν και οι natives, εκεί οι κάτοικοι. Από εκεί δεν στεμίλησαν καθόλου. Απλά κοιτούσαν. Ναι. Τραγωδία. Σάββατο ρόπτες για τοπική Ku Klux Klan. Στο VIP έχει ένα τέτοιο επεισόδιο στην 6η σεζόν, θα το δεις. Κατεβαίνω στο Texas και λέει κάποιος. Σε παρακαλώ, μην μου πεις. Δεν είναι spoiler αυτό. Σε παρακαλώ. Έχει, ρε παιδί μου, και απλώς δείχνει σε παράλληλο αυτό που λες το από πίσω από τη σειρά. Είναι ο μαύρος, ρε παιδί μου, ο οποίος το ακούει αυτό και κόβει λάσπη από το πλάνο. Έχει τραγωδό. Nothing to do here, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που είπες, ρε παιδί μου, ότι γίνεται η κουβέντα μπροστά, ο άλλος ακούει μια πληροφορία και τρέχοντας από το πλάνο. Αυτό το από πίσω είναι σαν το community που κοροϊδεύει ο τέτοιος ο Χάρμον. Dan Harmon. Που ήταν τα πλάνα και ο Άπεντ από πίσω ξεγεννούσε μία. Ναι. Στο τέλος της σειράς λέει: εγώ ξεγεννούσα μία και γυρίζει και λέει: πότε ξεγεννούσε. Στο πάρτι, ναι. Γεια σου, ρε Γιάννη. Τι κάνετε, Γιάννη, καλά είσαι. Καλό βράδυ, ρε. Εν τω μεταξύ, το Sensei του κόπηκε, Νικόλα, έτσι. Λογικό μου φαίνεται. Αλλά το κόψαν αυτό που λέει οι δύο ώρες. Ναι, όχι, αυτό θα το βγάλουν. Κόπη και σειρά, ναι, αλλά θα βγάλουν ένα δύο. Λόγω κοψίματος το βγάζουν αυτό το δύο ώρο για κλείσιμο. Ναι. Πάλι καλά, μακάρι να γινόταν αυτό σε όλες τις σειρές που κόβονται. Και έχω, εγώ βέβαια, το πάντως, εντάξει, δεν, έχω ψηθεί γενικώς. Η πρώτη σεζόν ήταν ωραία γιατί κάτι δημιουργούσε όλο το υπόβαθρο για την ιστορία, αλλά στη δεύτερη ήταν σε φάση εντάξει, κάντε τώρα κάτι με αυτό το υπόβαθρο. Ή θα το κρατήσει ως κοινωνική ταινία, είτε θα έχει το sci-fi. Δεν γίνεται δηλαδή. Ναι. Αλλά ήταν πολύ φιλόδοξη σειρά, έτσι. Τα γυρίσματα ήταν κανονικά σε ξεχωριστές χώρες. Αυτοί οι Sense8, οι 8 που είναι που ζουν σε διαφορετικές χώρες, κανονικά τα κάναν τα γυρίσματα. Mm. Ήταν πολύ πράγμα. Και γι' αυτό μάλλον κόπηκε. Μάλλον, επειδή πολύ ακριβή παραγωγή και δεν. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, αγαπηθήκατε να παίζετε παιχνίδια, γι' αυτό μιλάμε όλη την ώρα για την ίσα. Α, όχι. Μας πετυχές. Τώρα ξεκινήσαμε. Το τελευταίο. Λίγο πριν πεις ξεκινήσαμε για ταινίες. Λέγαμε για παιχνίδια, είπαμε για platformers παλιάς εποχής, για remakes που θέλαμε να γίνουν. Πολλά, πολύ πράγματα. Είπαμε πολλά, είπαμε. Ναι. Πολλά. Ναι. Αλλά ναι, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να παίξουμε. Crash Bandicoot δεν παίζα εγώ. Έπαιζα λίγο τον Necromancer εκεί πέρα στο τέτοιο. Αλλά θέλει πολύ δουλειά, ρε παιδί μου, για να δω το καινούργιο περιεχόμενο. Πού να, ναι. Πού να προχωρήσω μέχρι. Οδυσσέα, μέσα είσαι. Οδυσσέα. Οδυσσέας, όλα μαζί τα κάνει. Παίζει Arizona Sunshine, παίζει Diablo. Αυτό. Όλα μαζί. Καλώς. Παιδιά, να κλείσουμε. Okay. Α, όχι, πες, ρε Νικόλα. Πες. Είχα να πω για άλλες 10 ταινίες, αλλά ας πες. Είδα και το I, Daniel Blake. Το είχες πει και μου το θύμισες στην προηγούμενη. Αν δεν μελαγχόλησες. Καλά πλάκα κάνεις. Μόνο που δεν δάκρυσα στο τέλος. Εντάξει. Η ταινία θα μπορούσε άντα να είναι μαύρη κωμωδία. Αλλά επειδή αυτά που βλέπεις λες ότι ισχύουν, δεν μπορείς να γελάσεις. Βασικά έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να γελάσεις. Αλλά θέλω να σου πω, είναι κάποια πράγματα τόσο υπερβολικά που λες εντάξει τώρα, ας πούμε.
Εντάξει, Σάβα, η σκηνή που μπαίνει άλλη στο κέντρο των Απόλων και τρώει από τη κονσέρβα είναι σοκαριστική λίγο, ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή όταν τώρα εκεί πέρα ήμουν, εντάξει, βουρκώσει κανονικά τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εντάξει, πολύ σκληρή η ταινία. Όλες βέβαια δεν είναι τόσο... Ναι. Πρέπει μάλλον να είσαι πολύ άτυχος για να πετύχεις τέτοια άτομα σε δημόσια υπηρεσία στην Αγγλία. Δεν είχα τέτοια εμπειρία εγώ. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και αυτά. Ίσως στο βορρά. Ίσως ναι, στο βορρά μεριά. Ναι. Γενικά όλες οι ταινίες του Lodge είναι τόσο σκληρές. Ναι. Πολύ σκληρές. Ναι. Αυτό πολύ ανθρώπινη όμως ταυτόχρονα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, μα... Λέει, είδες τελικά, Mike Λέει. Όχι ακόμα. Δεν... Α, οκ. Okay. Επειδή το λέγαμε την άλλη φορά. Ρε. Ναι. Αλλά έχει πίσω. Ναι. Εντάξει, εκεί μιλάμε για κινηματογράφο, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους που σκηνοθετούν. Ναι. Που αφήνουν την κάμερα να τραβάει και βλέπεις μια ταινία και λες, δεν είδα τίποτα και τελειώνει η ταινία και λες, οπ, είδα μια ταινία. Είδα κάτι πραγματικά με ουσία. Σου μένει, ρε, το ξέρεις, ναι, 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 αυτό θα πράγμα, το σκέφτεσαι, ναι, μετά, ας πούμε, αυτό το... Ναι, ναι, ναι. Την άλλη με έπιασε, είδα τον Ασγκάρ Φαρχαντή, αυτόν τον Ιρανό το σκηνοθέτη, κάποιες άλλες. Ποιο? Είχα δει παλιότερα το Separation, που εντάξει είναι κορυφαία ταινία. Ναι. Το έχεις δει αυτό? Ναι, ναι, ναι. Το About Telly. Αυτό. Που είναι με μια, είναι μια παρέα Ιρανών, στο Ιράν, ναι. Και φέρνουν μια καινούργια κοπέλα σαν προξενιό, ας πούμε, και πάνε σε ένα εξοχικό για να μείνουν εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί η βασική ιδέα της ταινίας μπαίνει μεν στην αρχή με κάτι που συμβαίνει εκεί πέρα. Έχει να κάνει με τη σχέση των ανθρώπων, με πώς βλέπεις ένα άτομο, πώς αλλάζουν. Είναι βασικά πολλοί άνθρωποι, είναι ταινία χαρακτήρων με προσωπικότητες αυτά. Σου δίνει και μια ματιά στην κοινωνία εκεί πέρα που βλέπεις ότι είναι normal κάποια πράγματα. Είναι και άλλο αυτό ένα θετικό των ταινιών του Φαρχαντή. Βλέπεις πώς ζουν πραγματικά οι άνθρωποι και βγάζεις λίγο αυτό το στερεοτυπικό από το μυαλό σου. Καλά, κοίταξε τώρα. Σε ό,τι αφορά το στερεοτυπικό, μην ξεχνάς ότι, και κανείς να μην ξεχνάει, ότι το Ιράν είναι μια κοινωνία, είναι ένα κράτος 47 εκατομμυρίων. 70 εκατομμυρίων. Που το 1970 είχαν βγάλει σοσιαλιστική κυβέρνηση. Ναι, όχι, καμία σχέση. 80. 80 είναι. Ναι, θέλω να πω ότι εννοείται ότι τα στερεότυπα περί μωαμεθανισμού, μουσουλμάν και τα λοιπά δεν ισχύουν για το Ιράν. Γι' αυτό και σε πράγματα τα οποία δεν μας πάει το μυαλό είναι φοβερά μπροστά. Όχι φοβερά μπροστά, έχουν ήδη επιτεύγματα. Ναι, αυτό βλέπεις μια διαφορετική εικόνα, γιατί είναι ταινίες γυρισμένες εκεί, βλέπεις κανονικά πώς περνάνε, γιατί στο μυαλό σου τους έχεις, δεν ξέρω εγώ τι, ότι ούτε μισογελάκι, οι γυναίκες παραπέρα, εντάξει, μερικά σημεία ισχύουν, κακά τα ψέματα βασικά. Ναι ρε παιδί, ξέρω μου και άλλο από εκεί, αλλά ναι, στις μεταξύ τους σχέσεις περιπώνουν περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα, είναι φυσιολογικές, αυτό θέλω να πω, δεν είναι κάτι extreme. Ναι. Τέλος πάντων, και η άλλη ταινία αυτό, που είδα... Αυτό που λέει ο Σάββας είναι ότι μέχρι το 80 και την επανάσταση με τον, με τον Χομεϊνί, που έγινε θεοκρατική χώρα, ήταν μια κανονικότατη, σε εισαγωγικά, κανονικότατη, ναι, σε εισαγωγικά δυτική. Ναι, σε την εισαγωγικά, επανάσταση, ναι, κάποιος άλλος την τροφοδότησε και την πυροκρότησε, έτσι. Δηλαδή δεν είναι Σαουδική Αραβία, ας πούμε. Αφού μπήκε σε αυτό το τρυπάκι, και Κιαροστάμι, υποθέτω, το έχεις κυνηγήσει, έτσι. Πώς? Πώς, τον Κιαροστάμι που είχε πεθάνει πρόσφατα, πριν κανένα δύο χρόνια πέθανε. Όχι, The Wind Will Carry Us και τέτοια. Όχι, δεν έχω ψάξει. Εντάξει, αυτά είναι συγκλονιστικές ταινίες. Γενικά, βασικά, ο Ιρανικός κινηματογράφος δεν είναι φάση κουλτουρέ για να κοιμόμαστε. Όχι. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Τουλάχιστον, παιδιά, προτείνω να δείτε αυτό το Separation, εντάξει, για να μιλάμε για... Το Separation βασικά καλύτερο. Έχει και ηθοποιούς οι οποίοι, νομίζω, και Hollywood έχουν παίξει, Δεν ξέρω. Ναι. Ο πρωταγωνιστής πάντως έπαιζε στο About Telly, και αυτός.
σκέτον ναι. Όλος τόσο ξενισμένος ναι. εκεί. Ναι. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ταινιούλα με, με τις κοπελίτσες που προσπαθούν παράνομα να δουν ποδοσφαιρικό αγώνα, τη θυμάσαι, την έχεις δει? Δεν την έχω, δεν ξέρω ποια λες. Που προσπαθούν να μεταμφιεστούν σε αγόρια για να μπορέσουν, γιατί απαγορεύεται οι γυναίκες να δουν αγώνα. Ναι. Και καταφέρουν, την ψιλοπηδάνε στο τέλος, ρε παιδί μου, και βγαίνουν στους πανηγυρισμούς και αυτά. Είναι από αυτές τις ταινίες που ξεκινάς να βλέπεις, σε παρασέρνει το πλάνο, σε παρασέρνει η φωτογραφία, σε παρασέρνει το πώς παίζουν, πόσο φυσικά παίζουν οι άνθρωποι. Και τελειώνει η ταινία και λες, σε παρακαλώ, ας την ξαναδώ από την αρχή. Φοβερό, παιδιά, μην το αφήσετε αυτό. Γενικά, αυτό που λέμε ιρανικό σινέμα. Έχουν κάνει παπάδες οι άνθρωποι σε σημεία. Είναι και έχουν φοβερούς σκηνοθέτες. Ναι. Φοβερούς σκηνοθέτες, γενικά έχουν φοβερούς σκηνοθέτες. Σκηναθέτες, τοποιούς, ανεργογράφους, όλο ναι, πακέτο. Ναι, 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 γιατί όλο το πακέτο. Οι ιστορίες που σου λένε σε πιάνουν, σε βάζει να σκεφτείς, σε βάζει. Σε βάζει να ξέρετε, το The Wind Will Carry Us που ήταν του Κιαροστάμι, αυτός πέθανε πρόσφατα. Mm-hmm. Και είχε πάρα πολλές ταινίες στο ενεργητικό του. Να ξέρετε ότι είναι. Ναι, το 16 πέθανε. Να ξέρετε ότι είναι τέτοιο, έτσι. Διαμάντι. Φοβερό. Παιχταράδες. Και το Fireworks Wednesday είδα, του ίδιου πάλι, πιο παλιά ταινία. Και αυτό ήταν. Και αυτό ήταν ωραία για μια τύψα που πάει να καθαρίσει ένα σπίτι που η οικογένεια έχει προβλήματα μέσα και είναι πάλι ταινία χαρακτήρων. Όχι αυτό με τον Adam Sandler και την Ισπανίδα. Α, αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι το ιρανικό. Το θυμήθηκε. Τι έπασε αυτή η Ισπανίδα, ρε φίλε. Τι έπασε αυτή η Ισπανίδα, δηλαδή. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Γιώργο, το είχε δει αυτό? Δεν μου λέει κάτι. Ποιο είναι αυτό? Που είναι ο Άνταμ Σάντλερ με την άλλη την Τρελέγκο. Πώς την λέμε, ρε Νικό, τη γυναίκα του στην ταινία. Που έχουν μια οικιακή βοηθό Ισπανίδα, δεν ξέρει καν να μιλήσει και μεταφράζει η κοπελίτσα, η κόρη της Ισπανίδας. Μεξικάνο το παίζει εκεί πέρα. Σπάγκλης, αυτό. Ένα υπερέπος. Σπάγκλης, αυτό. Με τη Τία Λεόνι. Α, το, ναι. Που, η Λεόνι, ναι. Άλλο τσίρκο αυτή. Ναι. Σπάγκλης. Δεν το έχω δει Σπάγκλης, αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Σπάγκλης. Αξίζει να το δεις πραγματικά. Τι έπαση είναι αυτή η Ισπανίδα, Παναγία. Λοιπόν, κλείνουμε αγόρια. Ναι, με. Τα 10 πράγματα. Τι, έχεις και άλλα να πεις, ρε. Πες Νικό. Γιώργο, θα να κοιμηθείς. Ναι. Ναι. Θα πας. Με τρεμάμε, Νικό. Να μην πω, συνεχίζω και την άνοδο, μάλλον της χρονολογίας, στα χώρο. Ναι, είσαι μακριά από το μικρόφωνο όμως. Πάλι, έλα. Ναι. Πες. Ξεκίνησα με Hammer Studios, μπήκα, εσείως. Ωραία. Quarters μας Experiment, που κάνει την αρχή. Εντάξει, sci-fi και τέτοιο. Ναι. Το Curse of Frankenstein μ' άρεσε πολύ, βασικά. Godzilla εντελώς, με Peter Cushing, επιστήμονας και αυτά. Εντάξει, πολύ... Είναι ωραία ταινία. Με ωραία σκηνικά, καλογραμμένο σενάριο, φαίνεται δουλεμένο. Και είδα και τον Dracula με τον Christopher Lee. Αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί έχει γίνει τόσο γνωστό. Το έχετε δει? Το κανονικό. Με τον Christopher Lee. Το πρώτο. Το πρώτο. Τον Dracula. Ναι. Δεν κατάλαβα. Η revised έκδοση που είχε. Το είχα δει στον Έσπερο εγώ το 98 είχε βγει αυτή. Σαν revised κόπια. Ναι. Έτσι, ξαναδουλεμένη λίγο, ρε παιδί μου. Ξέρω, κακογραμμένο μου φάνηκε. Ο Christopher Lee λες και είναι... Λες και βαριόταν που παίζει. Δεν έχω καταλάβει γιατί λένε πολλοί ότι αυτή είναι η υπέρτατη... Βασικά, ναι. Σε ό,τι αφορά τη Hammer να σε προετοιμάσω όχι λίγο. Όχι του Coppola, παλιότερο. Όχι. Το Dracula, τη Hammer. Στη Hammer, ναι. Hammer Horror.
Έχω δει τις Hammer γενικά, ξέρω τι να περιμένω. Ναι, απλά θέλω να πω ότι γενικά η φάση με τη Hammer είναι το εξής. Είναι η εταιρεία η οποία από ένα σημείο και μετά έβγαζε πώς το λέγαμε Γιώργο, Third Page Girls. Ναι, 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 ναι. Τα κόρτσια της τρίτης σελίδας. Ναι, 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 ναι. Με βυζάκι έξω και τα λοιπά. Από τις εφημερίδες. Πας και τσουλήσει το πράγμα. Ναι, μα όχι, είχε καεί. Είχε καεί. Δηλαδή, στη Hammer γενικώς το καλό θα το δεις λίγο στα outsider. Δηλαδή, εκεί που δεν το περιμένεις, το Abominable Snowman, ας πούμε, μπορεί να δεις αυτό που περίμενες να δεις στο πολύ μεγάλο όνομα. Δεν παίζει γενικώς ποιότητα, που έλεγε ο Σιμίτης. Ο οποίος Σιμίτης, παιδιά, μίλησε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στο συνέδριο, το καλοκαίρι. Το οποίο συνέδριο τελείωσε με τη Φόφη να λέει ότι εμείς δεν είμαστε κίνημα πολεμαρχών, είμαστε κίνημα λαού. Έτσι είπε. Λοιπόν, προσπαθώ να το ερμηνεύσω, θα κάνω ένα ταξιδάκι στους Δελφούς. Πας και φρόντι πυθία. Ήξεις αφήξεις, φίλε. Τι ακριβώς εννοεί η Φόφη όταν λέει ότι είναι κίνημα λαού. Ήξεις αφήξεις. Γιατί εγώ ήταν κάτι μούμιες είδα. Κάτι μούμιες, εμείς και εμείς, ναι. Κάτι μούμιες απίθανες, λοιπόν, οι οποίες έπρεπε από καιρό να είναι σκόνη, σαν τις μούμιες των Hammer Horror, να πούμε. Λοιπόν, τις Hammer Horror, αλλά εντάξει. Αυτός ο ελληνικός λαός για όλα είναι ικανός. Και δίνεις λοιπόν, πάλι πας και πήρα και είδα και το μούμια. Το καινούριο. Τι, όχι το καινούριο, το καινούριο πρέπει να βλέπετε. Της Hammer. Το καινούριο δεν βλέπω. Α, το μάμι της Hammer είναι ωραίο, ρε. Είναι ωραίο, ναι. Είναι καλό. Ναι. Είναι βέβαια λίγο η απεικόνιση των του Αιγυπτιακού λαού είναι λίγο κάπως. Εντάξει, εκείνη την εποχή κρατάξαμε. Ήρθε και η Λίλιαν και το βλέπει μαζί που είναι σε εκείνη σε την κλάδο, εποχή ρε, δεν μασάγανε τότε, κοπανάγανε στο κεφάλι με τα στερεότυπα και το ρατσισμό και, τι 60's τώρα, τι λες και 50's. Μόνο άπλητοι που δεν τους λένε. Ναι. Μόνο αυτό που δεν λένε. Αλλά όχι κατά τα άλλα. Εντάξει ρε φίλε, British Empire. Ακριβώς, ακριβώς. Empire Strikes Back. Άμα θες να ακούσεις ατακάρες για την British Empire, ατακάρες όμως δηλαδή, ξεκαρδιστικές, πρέπει να βλέπεις να παρακολουθείς John Oliver. Σε κάθε επεισόδιο, σε κάθε επεισόδιο θα πει κάτι για την British Empire και καλά. This country is very beautiful. We will put the borders here. Thank you so much. Ναι, σε κάθε επεισόδιο πετάει κάτι για την Αγγλία. Για τους ξεφτύλες που ναι, σφάζανε τους ηθαγενείς στην Αφρική, ας πούμε, και καθόριζαν σύνορα στις χώρες εκεί. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Γεια σας, Νίκη, Νικόλα. Για ξού και οι ευθείες. Ναι, οι ευθείες. Ναι. Το Peeping Tom είδα επίσης, αυτό δεν ξέρω, το ξέρει κανείς. Είχε βγει ίδια χρονιά με το Psycho του Hitchcock και ήταν παρόμοια θεματική. Δηλαδή ήταν στο μυαλό ενός ψυχασθενή δολοφόνου, ο οποίος έχει κόλλημα με την κάμερα στα χέρια να τραβάει τα θύματά του και να τα σκοτώνει. Και όλη ταινία είναι, ο πρωταγωνιστής είναι αυτός, ο δολοφόνος ουσιαστικά, ο Peeping Tom. Και είναι σαν να βλέπουμε ακριβώς το ψυχισμό του, τι γίνεται και αυτά. Για κάποιο περίεργο λόγο το Psycho αποθεώθηκε και καλά έκανε, εννοείται. Ενώ αυτό ήταν το τέλος της καριέρας του σκηνοθέτη. Επειδή όλοι το βρήκανε υπερβολικό, επέσχυντο και αυτά. Τη στιγμή που, εντάξει, το θεωρώ και αυτή πάρα πολύ καλή περίπτωση στα, στα πρώτα. Αυτό παρουσιάζει τα τεκτηνόμενα με τη ματιά του δολοφόνου. Επικεντρώνεται στον δολοφόνο, σε αντίθεση ίσως με το ψυχό, το οποίο δεν είναι το... Ναι, καλά βλέπεις και εκεί πέρα, αλλά είναι το twist στο τέλος, δηλαδή το ξέρεις και το ξέρεις, ας πούμε. Στο Peeping Tom είναι από την αρχή, είναι αυτός ο δολοφόνος και βλέπουμε αυτινού τη ζωή και πώς πάει τα φροηδικά του συμπλέγματα και όλα αυτά και διάφορα προβλήματα που έχει. Ο ηθοποιός παίζει πάρα πολύ καλά από τα ονιστής, το έχει δηλαδή το ρόλο του. Ποιος είναι και... ο Νικόλας? Όχι, δεν το ξέρω. Και έχει πάρα πολύ καλές. Έχει
πάρα πολύ καλές σκηνές εκεί πέρα. Γνωρίζοντας ότι είναι ο δολοφόνος και το άλλο είναι το επερχόμενο θύμα του, το πώς κυλάει η σκηνή, ας πούμε. Και το πώς παλεύει και αυτός με τον εαυτό του, γιατί θέλει και δεν θέλει να σκοτώνει, ας πούμε. Είναι ωραία ταινία και αυτή. Και τέλος, για να σας κουράσω άλλο, είδα χθες το The Driver του 78. Το έχει δει κανείς? Όχι. Εντελώς αρχιετυπική ταινία, ας πούμε, κυνήγι αστυνόμου με δράστη, που επικεντρώνονται πολύ σε κυνηγητά με αυτοκίνητα. Εντάξει, πάρα πολύ καλογυρισμένα οι σκηνές με αυτοκίνητα, επίπεδου Bullet, French Connection και όλα αυτά. Μια μισή ώρα κρατάει, βλέπετε άνετα, είναι κλασική 70s-80s περιπέτεια, έτσι, καθαρόεμη, χωρίς να κουράζουμε τέτοια. Να, αυτός είναι αστυνομικός, να, αυτός κάνει λεσίες τράπεζες, να, τον κυνηγεί, αυτό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και ωραία κυνηγητά αυτοκινήτων, χωρίς πολλά. Οι πρωταγωνιστές, οι ηθοποιοί δεν έχουν καν ονόματα, έτσι. Αυτός είναι ο driver, αυτός είναι ο detective, αυτό είναι έτσι πραγματικά. Και έτσι όπως το λες τώρα, 70s-80s με καταδιώξεις, τους Dukes θυμάμαι εγώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Το Bullet δεν το έχεις δει, το Vanishing Point? Όχι, τους Dukes έχω δει. Το Bullet θα το έχεις δει, αποκλείται με το Steve, το θυμάσαι, με το Steve McQueen, ρε. Με το McQueen, ναι. Εγώ Σαν ξέρω όμως ότι από τα παράθυρα στο Citroën, λόγω Dukes έπαινα, δεν έπαινα λόγω Bullet. Και φώναζε η μάνα μου. Dukes of Hazzard, φίλε, και η Daisy. Yeah, φίλε, δεν λέγαμε Dukes of Hazzard, λέγαμε Dukes. Έτσι. Λοιπόν, στο Ελλάδα, στο Earth 2, έπαιζε Dukes. Και επειδή ήμουν μικρός, εξομολογούμε ότι τότε η Daisy δεν μου έκανε τίποτα εμένα, γιατί ήμουν μικρούλης. Γιατί? Δεν ήξερα πόσο πτάκι. Ναι, δεν καταλάβαινα πόσο πτάκι. Καλά. Είχε πέσει τη δουλειά με την Daisy. Το ξέρω, φαντάζομαι, αλλά... Πολύ δουλειά όμως, φίλε. Εργολαβίες και υπερορίες. Φρά, λέω ψέματα, δεν μπορώ να πω ψέματα. Πάντως, παιδιά, άμα δείτε. Τέλος πάντων, τι άμα δείτε. Βάλτε λίγο κάνα επεισόδιο Dukes με την κοπέλα αυτή. Πώς αντέχει. Κρατάει και σήμερα, βάζει κάτω δηλαδή η μοντέλα και τα λοιπά. Τα αυτά τα 70s. Τι ωραία πράγματα. Εντάξει, ήταν η εποχή, ναι, ρε παιδί. Είχαν φοβερό σχέδιο στα τζιν εκείνη την εποχή. Στα γυναικεία τζιν, ναι, ναι. Σχημάτιζαν υπέροχα την πίσω όψη των γυναικών. Τα τζιν της εποχής 70s και 80s. Ναι, και είχαν κάνει το remake με την άλλη, το... Καλά, εντάξει. Με την ιστορικά, τη Simpson. Ναι, και ο άλλος από τους τη Simpson, ναι, σωστά, ναι, τη Simpson. Ποιος έπαιζε, ποιοι ήταν οι Μπέρτς... Τζέσικα Simpson και ο άλλος, ο τέτοιος, ο... Από τον Τζάκας, ο... Πώς τον λέμε, ρε. Ο Knoxville Pop. Ό,τι να είναι. Και Sean William Scott. Πρέπει να ήταν μια ομορφιά η ταινία. Ομορφιά από εδώ μέχρι πέρα ήταν. Είχε μια διασκευή από το This Beach Made for Walking. Μάπα. Λοιπόν, άντε παιδιά, κλείνουμε. Σας είπαμε. Γεια, έχω να πω ακόμα. Έχεις πες, να πεις, ρε, κάτσε, όχι, όχι, πλάκα, κάτσε, όχι, κάτσε να κλείσω εγώ και συνέχισε. Λοιπόν, κλείνουμε. Σάβα, είπα προηγουμένως λίγο πριν πεις, ρε, ότι πες. Έβαλα το τέτοιο, ρε, το Return of the Living Dead. Έβαλα Aetila και είδα αυτές τις μέρες ταινίες του Κόλου τώρα, εντελώς όμως, έτσι. Αλλά έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, μέσα στο καλοκαίρι μου αρέσει να βλέπω τέτοια νοσταλγικά. Εκτός από το Twilight Zone που βάλα πάλι και έβλεπα επιλεγμένα επεισόδια, το θυμάσαι αυτό του Dan O'Bannon που είναι κωμικό σχεδόν, δεν είναι? Ποιο? Return of the Living Dead. Αυτό ποιο πώς, είναι, πώς και δεν το θυμάστε, ρε παιδιά, που είναι είναι του Dan O'Bannon σκηνοθεσία και σενάριο, που είναι και καλά μέσα στην αποθήκη σε ένα νεκροτομείο που έχουν κάτι containers με ζόμπις και βγαίνει το αέριο και είναι ένα νεκροταφείο δίπλα και ξυπνάνε τα ζόμπις. Τώρα θα μου πεις, περιγράφω κάθε ταινία ζόμπι που υπάρχει στη δεκαετία του 80, έτσι. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, μωρέ, έτσι, γιατί είναι κάφρικο εντελώς. Δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά, ας πούμε. Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα, αυτό είναι.
Είναι στα ελληνικά, Skynet. Αν είναι αυτό, ναι. Ναι, αν το θυμάμαι, θα το θυμάμαι λόγω... Που είναι κάτι τύποι, μια παρέα που πάνε στο νεκροταφείο και χορεύουν και ακούνε metal, ας πούμε, και τέτοια. Δεν σας λέει τίποτα. Κάτι μου λέει η σκηνή, ρε φίλε, ναι. Κάτι μου λέει αυτό, ναι, η σκηνή. Τώρα, αυτό που λέει, ποιος το λέει το, τα ζώπη είναι χορτοφάγα. Ο Skynet το γράψει στο chat. Skynet. Αυτό το θυμάμαι σαν ένα εξώφυλλο από βιντεοκασέτα, το θυμάμαι. Αλλά ναι, τέτοια φάση είναι. Ότι... Το βλέπαμε, ξέρεις, με την παρέα, ας πούμε, βράδυ, με πίτσες και μπύρες. Ο Bannon έχει το πρώτο. Ο Ντάνο Μπάνον... Το όχι. Living Dead. Το Return of the Living Dead. Ναι, ναι. Είναι σενάριο σκηνοθεσία, ναι. Δικό του. Μα θεός αυτός. Βόλε Κορομέρο έφτιαξε είδος ο άνθρωπος. Καλά, δεν θα τον έλεγε και του Κόλου ποιος το έγραφε, πάνω το ξέρω. Αλλά ο ίδιος το κατέστρεψε μετά το... ναι, δεν κατάφερε να κρατήσει όμως την ποιότητά του και ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή τα υπόλοιπα που δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε και κανένα. Το πρώτο, εντάξει, ήταν εξαιρετική ταινία. Αλλά μετά λίγο... δεν ξέρω. Σαν να το χασε εμένα μου έκανε. Το Don είναι λίγο μπερδεμένο. Το remake πιο πολύ μ' άρεσε γι' αυτό. Ναι, το remake όμως είναι του Σνάιντερ. Ναι. Ναι. Μια χαρά είναι το remake. Απλά περιμένεις το πρωτότυπο να είναι καλύτερο αυτό. Ναι, μπάω. Ναι. Το remake είναι, το remake είναι και, πολύ καλό. Και πάνω στο remake πατάει και το Dead Rising. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα το Day... Αυτό το τελευταίο του ήταν... Το Day ήταν ναι. το 90 αυτό. Ναι, με όχι. Με τον Hopper, Dennis Hopper. Ναι, ναι, με τον Hopper. Το κατοικηματογράφο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι, όχι, αυτό είναι Land. Το ουρανοξύστη. Το Land. Land. Α, το Land, το Land είναι αυτό. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και υπήρχε και το παιχνίδι, το Fiddler's... Κάτι. Πώς το λέγαμε, σε Xbox και PC. Σου πω τώρα. Fiddler's Green. Road to Fiddler's Green. Ναι. Λοιπόν, το... Ναι, αυτό είναι καλό. Το Day είναι μάπα. Το Day είναι πολύ κακό. Και ακόμα χειρότερο είναι το remake του. Καλά, το remake του είναι αχαρακτήριστο. Έπαιζε Σορβίνο. Πέρα. Ποιο remake, το Day of the Dead βλέπω το 2008 βγήκε, πότε το κάνει remake. Όχι το, το πρώτο. Α, όχι, λάθος βλέπω. Λάθος, ναι. Έχει. Υπάρχει remake για το Day. Το... Ναι, το οποίο είναι χαρακτήριστο. Ναι. Το Dawn είναι πάρα πολύ καλό. Και το πρωτότυπο είναι καλό. Δεν είχα. Εντάξει, ναι. Είχε κάνει και άλλα πράγματα ο Ρομέρο εκείνο τον καιρό. Καλά, ειδικά τον Diary. Είχε κάνει και το... Ας το Diary. Αυτό λες με το Handcam. Το ναι, Diary. Ναι. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, είχε κάνει το... Ναι, πώς το λέγαμε, μωρέ. Πω, δεν ξέρω τα υπόλοιπα του. Τα πρώτα. Creep Show έχει, όχι, ένα Crazies. Όχι, όχι. Το Crazies, ναι, αυτό. Ναι. Και υπάρχει και remake για το Crazies, το οποίο είναι μάπα. Το Crazies το πρώτο είναι σαν το Body Snatchers, ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν κάτι είχατε από Body Snatchers γενικώς. Ναι, ναι, και τα δύο. Ναι, και τα ναι, δύο. Τέτοια φάση είναι το και Crazy. Το παλιό και το 70s με τον Sutherland. Καλά, και αυτό, το επόμενο που είχε βγει. Ήταν αυτό το 77-78 με το Sutherland, παιδιά, ήταν εμένα με είχε στοιχειώσει. Το θυμόμουν μικρό, το είχα δει πρώτη φορά. Το φινάλε. Ήταν καλό. Ήταν πολύ, ειδικά η τελευταία σκηνή. Η τελευταία σκηνή ήμουνα, σας λέω, πρέπει να ήμουν γύρω στα 10-10 κάτι που το είχα δει πρώτη φορά. Δηλαδή 83-84. Εντάξει, δηλαδή είχα πάθει σοκ με την τελευταία σκηνή. Σοκ όμως. Την σκηνή πώς να μην σε στοιχειώσει. Ναι, 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 ναι. Σκετά μου. Γενικά ήταν ωραία ταινία με πολύ φοβερή ατμόσφαιρα, έτσι. Δηλαδή καλογυρισμένη. Αλλά είχε σκηνές που ήταν σοκαριστικές. Και δεν ήταν μόνο αυτή, δεν ήταν μόνο το τέλος. Και δύο-τρεις σκηνές που έδειχνε τη μετάλλαξη που βγαίνανε από το κουκούλι, ας πούμε. Ναι, ναι, πολύ ωραία ταινία. Και μετά το βγάλανε με την Nicole Kidman. Το εκτέλεσαν. Ο Θεός και με τον τέτοιο που ήταν. Με τον James Bond, δεν ήταν. Με τον Greg. Α, ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν με άλλο τίτλο, δεν θυμάμαι καν πώς το λέγανε. Πάντως, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Θα ήθελα να μπορώ να βρω τις λέξεις να περιγράψω το να μπαίνεις σε ένα βίντεο κλαμπ των 80's και να πηγαίνεις στον τομέα thriller. Oh, και horror και να βλέπεις τα εξώφυλλα
θα ήθελα να μπορώ να το περιγράψω, αλλά δεν μπορώ, δυστυχώς. Δεν περιγράφεται αυτό. Έτσι, και να βλέπεις το βίντεο ντρόμα, ας πούμε, σε εξώφυλλο και να λες αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το δω και ας φωνάζει ο πατέρας μου, ας πούμε. Γιατί κάτι ή να βλέπεις το slugs, ή να βλέπεις το slugs και να λες θέλω να το δω οπωσδήποτε, γιατί δείχνει ένα σαλιγκάρι να τρυπάει ένα κεφάλι. Ναι. Και το Critters και το... και το Critters που ήταν το Critters το 1 και το 2, ας πούμε, που μαζευόμαστε και περιμέναμε από τους μεγαλύτερους που πήγαιναν γυμνάσιο και λύκειο να μας διηγηθούν την ιστορία. Αλλά δεν μπορώ δυστυχώς να το μεταφέρω. Δεν μπορώ. Ή το Scanners, άλλο ξέρω. Το Scanners ήταν πολύ σκληρό, ρε. Το Scanners είναι σκληρό και σαν concept. Ναι. Ένα ακόμα που ήταν με το... Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Είχες και κάτι μάπες που είχαν γάμματα εξώφυλλα και δικαιώματα. Ναι, ρε, πολύ, πολύ. Και έβλεπες και έβλεπες και έλεγες πως κατά είναι ο τρόμος εδώ πέρα, ρε παιδί. Και άλλα δεν υπήρχε. Το Creatures, ρε φίλε, εκείνο το 2 που γίνεται τεράστια μπάλα με τα Creatures και περνάνε πάνω από τα άτομα και τα αφήνουν σκελετό. Τι έπος ήταν εκείνο το πράγμα. Είχαμε καταφέρει να το δούμε σε ένα Σαββατοκύριακο 7 φορές, γιατί φωνάζαμε κάθε φορά διαφορετική παρέα. Λες και φωτογραφική μνήμη μου, ήρθε ακριβώς η εικόνα. Και... ναι, έκτος, σε σκοτάδι, σε ένα λιβάδι είναι και περνάει μπάλα από τα Creatures και αφήνει το σκελετό. Φωνάζαμε τους συμμαθητές, μετά φωνάζαμε τα μεγαλύτερα παιδιά που ήταν πιο cool, αλλά εμείς είχαμε βίντεο, οπότε ρίχναν τα μούτρα τους και ερχότανε. Λοιπόν, τι φοβερό πράγμα ήταν. Πω από τα Creatures πρέπει να τα δω οπωσδήποτε, κάτσε να το βάλω λίγο. Πόσο γράφεται αυτό, Creatures. Πλάσματα, Creatures. Ναι. Το άλλο... και εμείς εδώ τα λέγαμε Critters. Να γεια σου γι' αυτό. Ναι, τα Critters, ναι, τα Critters. Προσπαθώ να θυμηθώ ακόμα μια ταινία Αιτήλα με ζόμπις που είναι σε ένα κολέγιο με... Όχι ρε, Critters είναι ο τίτλος, δεν είναι Creatures. Ρε παιδί μου, Critters είναι, αλλά Creatures ήταν μέσα. Όχι. Στην ταινία το βλέπεις, Creatures το λένε. Ο τίτλος είναι Ο τίτλος είναι Critters. Ναι, ναι. Αυτό σου λέω, ο τίτλος είναι Critters. Ναι. Τραγωδία. Προσπαθώ να δεχθώ τίτλο ταινίας τώρα. Πολύ χαρακτηριστική 80's. Για πες. Στο εξώφυλλο έχει και καλά ένα ζόμπι που είναι, φοράει smoking και καλά σε γιορτή κολεγίου που πάει να γίνει και ξυπνάνε τα ζόμπις που μπαίνουν στο στόμα κάτι σαν γυμνοσάλιαγγες και είναι aliens και μπαίνουν στο στόμα των ανθρώπων και τους κάνουν ζόμπις. Μπορεί να θυμηθεί κανένας σε ένα κολέγιο που γίνεται η όλη φάση. Αιτήλα τρελή Αιτήλα. Κάποιος Πλωμαριτέλη κοιμήθηκες? Όχι, ακούω ρε εσείς. Γάμο, καλά. Πώς λέγεται αυτό ρε γάμο? Όχι, παιδιά, κάποιος που ακούει. Και το Society είναι καλή σαπίλα όμως. Το 89, το οποίο το ξέρει πολύ ο κόσμος. Το έβαλε ένας φίλος μου αυτός που είναι εντελώς με τέτοιες ταινίες, thriller και αυτά. Κάτσε, περίμενα να λύσουμε το πρώτο λίγο. Με τα ζόμπι. Πώς είπες, Γιώργο, λίγο. Ζόμπι, σκελετός που φοράει smoking ή... High school zombies, λέω, ο Θάνος. Όχι ρε, δεν είναι έτσι. Έχει πολύ χαρακτηριστικό τίτλο, είναι γνωστό. Είναι και καλά μια μορφή εξωγήινη που έχει πέσει από κομίτη και είναι κάτι πράγματα σαν γυμνοσάλιαγγες. Δεκάδες εκατομμύρια τέτοια που μπαίνουν στο στόμα των ανθρώπων και τους κάνουν ζόμπις, άμυαλα ζόμπις. Και είναι η φάση, όλη γίνεται σε ένα κολέγιο τη νύχτα του χορού prom night και έτσι, και γίνεται πανικός στο κολέγιο μέσα, σκοτώνονται, γίνεται... Σας λέω, πολύ χαρακτηριστική της ταινία αυτή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο τώρα. Του πότε είναι, θυμάσαι περίπου? Εκεί, 85-86, κάπου εκεί. Τώρα θα κάνω αναζήτηση. Το βρήκε κανείς? Τρύπα της φάλαινας, λέει. Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι καν σαν εξώφυλλο αυτό το πράγμα. Στο εξώφυλλο είναι και καλά ένα χέρι που πάει να ανοίξει ένα απόβολο μιας πόρτας. Ενός τύπου που φοράει τοξίντο, ξέρεις, smoking. Και καλά, ναι, γιατί smoking, ναι, ρε, και ανοίγει ένα χέρι κοκάλινο, πάει να ανοίξει ένα πόμολο.
Δεν σας θυμίζει τίποτα αυτό? Night of the Crips. Αυτό είναι, ρε George DT. Το Night of the Crips είναι. Αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι. Ποιο είναι Night of the Crips? Α, νάτι και ασφίστε. Οκ. Αν δω το εξώφυλλο θα σου πω αλήθεια. Νάτο, νάτο, νάτο. Αν το θυμάμαι. Χτύπα στο Google θα στο βγάλει και το εξώφυλλο. Ναι, κατευθείαν. Αυτό. Πολύ, πολύ κλασική ATL, ρε. Μπράβο, ρε George, τι να είσαι καλά, ευχαριστώ. Με ξεμπλόκαρε. Με ξεμπλόκαρε. Δεν το θυμάσαι. Ήταν στα. Αυτό που περιέγραψε τώρα στο βίντεο κλαμπ. Και 86, ρε φίλε. Όχι. Όχι από. Όχι, όχι. Ναι, ήταν κλασικά εκεί στα horror με τα critters και τα λοιπά, ήταν εκεί και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι, ψέματα δεν λέω. Αντιθέτως αυτό που μου βγάζει τα σχετικά, το The Blob, το υπερθυμάμαι, ρε φίλε. Το The Blob, ρε φίλε, το remake, όχι το πρώτο με το Steve McQueen. Το βλέπα στον ύπνο μου. Η έκτηση αίσθηση της κολάσσος μου το βγάζει τέτοιο, μου το βγάζει σχετικό. Θεή. Πάω με το πρόσωπο που λιώνει. Ποιο το From Beyond είναι βέβαιος αυτό. From Beyond, του Gordon. Yeah. From Beyond. Έχει γίνει remake το Night of the Crips. Όχι, ε. Όχι, όχι. Το ίδιο. Γιατί όχι. From Beyond, ρε φίλε. Πω. Ο Gordon ωραία. Έχει κάνει το Reanimator εδώ μεταξύ. Το έβγαλε τώρα στο σχετικό. Και ψηλό εξαφανίστηκε μετά. Όπα, αυτό το... Θεός του Reanimator είναι αυτό που μας έστειλε... The Pit and the Pendulum. Τι The Pit and... Άλλο αυτό. The Pit and the Pendulum είναι τέτοιο... Ο ίδιος αυτός που λες... Ναι, ο ίδιος ο Gordon που λες έβγαλε και Pit and the Pendulum. Ωραίο site αυτό που έστειλες, Jerry Moore. Πολύ χρήσιμο. Θα το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ποιο Pit and the Pendulum παρέβαλε. Μας έβαλε το link εδώ πέρα ο Jerry. Το 91. Κόρμαν είναι. Όχι, Ρότερ Κόρμαν. Ναι, αλλά το ξανάβγαλε, αυτό σου λέω, ρε παιδί. Αυτό είναι Κόρμαν Vincent Price, ρε φίλε. Το Pit and the Pendulum. Ναι, βρε, το ξέρω. Αυτό ο Stuart Gordon έβγαλε The Pit and the Pendulum το 91. Α, οκ. Οκ, οκ. Και είναι και αυτό το Castle Freak. Αυτό τι είναι. Δικό του. Τώρα. Καμενιές, ναι. Έβγαλε το... Αυτό δεν το έχω δει το straight remake. To είναι αυτό. Το πρώτο είναι στην εξάδα του Κόρμαν που έχει τα... Πες το Λίγκια, το Pit and the Pendulum, Mask of the Red Death κτλ. Που έχει κάνει τις μεταφορές του Edgar Allan Poe. Στο Pit and the Pendulum. Και το φοβερό και τρομερό The Raven που έχει μέσα και τον... και τον τέτοιο, τον... Κάρλοφ. Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Και τον Jack Nicholson. Price, λοιπόν, Jack Nicholson μικρούλι. Και το έχει σχεδόν κωμωδία. Ποιητικό, αριστούργημα το The Raven. Φοβερό. Ελπίζω να θυμάστε το επεισόδιο των The Simpsons με το The Raven, ε. Θυμάστε? Πες να το είχα δει. Δεν History of Horror. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω για την παλιά έκδοση. Της Universal με Λουγκόση και Κάρλοφ, The Raven. Ναι. Παλιά, δηλαδή πόσο είναι Νικόλα... 40. Νομίζω είναι πριν το 40, μπορεί να είναι. Εκείνο είναι κανονικό. Στο άλλο είναι κανονικό. Ναι, αυτό είναι κανονικό. Ναι, δεν είναι... Το άλλο είναι με ένα ζευγάρι και λίγο που... κωμωδία, ρε παιδί μου, το The Raven. Okay. Ναι, είναι και λίγο κωμωδία. Το παλιό το θα Price, σου... είναι ο Peter Lorre και ο Κάρλοφ. Το παλιό 35 είναι. 35, ναι. Να. Φοβερός. Ο Κόρμαν εντωμεταξύ έβγαλε κάτι πέρα από το ότι είναι, ρε παιδί μου, ο father του πράγματος, έτσι. Έβγαλε φοβερά σκουπίδια, δηλαδή σε επίπεδο τέχνης, στα 80s. Στα 80s, ναι. Τέλη 70s, αρχές 80s, δηλαδή ας πούμε έβγαλε... επιστημονικής φαντασίας που το βλέπεις και σου πονάει το μυαλό. Πράγματα Death Planet και κάτι τέτοια πράγματα. Ναι πήγε να κάνει, είχε κάνει και μερικά σκουπίδια, ρε, Star Wars, είδε ότι είναι το Star Wars, ναι. Και σου λέει όπου εδώ είμαστε. Ναι. Πολύ σκουπίδι όμως. Θέλω που λέμε για αυτά και το Black Sunday του Μάριο Μπάβα, το έχει δει κανείς, το είδα προχθές. Πολύ Godzilla, πολύ ωραίο.
Έπαιζε αυτή που έπαιζε στο Peter Mario Bravo, ο πατέρας είναι ο Μάριο, έτσι, ο πατέρας είναι. Ναι, ξέρω εγώ, ναι. Ο γιος ποιος είναι. Γιο. Όχι ο Λουτσίο, πώς τον λέμε τον... πώς τον λέμε τον γιο, ρε γάμο, το είχε κάνει και με τέτοιο. Είχε κάνει και με... Λαμπέρτο, είναι... μήπως. Δεν θυμάμαι, ρε Νίκο, τώρα, αλλά... Έναν Λαμπέρτο βρήκα, γιος του. Σίγουρα έχει κάνει ταινίες ο γιος του Μάριο Μπάβα. Το Μακάμπρ έχει κάνει, που είναι σχετικά γνωστό. Αυτός που λέω, τέλος πάντων. Αυτός μάχαλες, ένα γιο από ό,τι βλέπω. Ναι, αυτό, Λαμπέρτο Μπάβα, ένα γιο είχε. Οκ, okay, ναι, έχει, σίγουρα έχει κάνει, ναι. Αλλά αυτό το Black Sunday ή Mask of Satan διαφορετικά που είναι. Πολύ ωραία, έτσι. Godzilla, σατανίλα μέσα, όλα τα έχει. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, συνθεσία. Ιταλία, ρε φίλε. Μπαίνω τώρα στη λίστα που έχω, κάπου τώρα πρέπει να αρχίσω, στα 60's, ωραία thriller να έχουν βγάλει οι Ιταλοί. Φαντζέντο μετά τα 70's πρέπει να βγάλει. 70's, έτσι, Λούτσιο Φούλτσι, λίγο αργότερα 70's, Ντάριο Αρτζέντο από αρχή 70's, αλλά ο Αρτζέντο είναι γενικά πιο πλήρης σαν, σαν καλλιτέχνης, έχει και τους Goblin. Τα είχα δει παλιά και αυτά και δεν μου πολύ άρεσαν, τα είχα δει μικρός. Λοιπόν, δηλαδή τώρα είχες έναν άνθρωπο που ήσουν ένας σκηνοθέτης, σε κάποιες ταινίες ηθοποιός, έγραφε και μουσική, έπαιζε και με τους Goblin τη μουσική. Ξέρω εγώ προφόντο Ρώσο ή ξέρω εγώ σε ποιο άλλο γράφει μουσική αυτός. Εντάξει, ήταν από τους ανθρώπους που ήταν πλήρης. Και η κόρη του μετά στο Ρομέρο δεν έπαιζε σε κάποια. Η κόρη του έπαιζε στο XXX. Ποιο η Άρια Αργέντο. Με τον Vin Diesel, ρε. Με τον Vin Diesel, το μελαχρινό, το υπέρ τέτοιο. Σάβα, πού τις ξέρεις τις ταινίες από τα XXX. Είδες το XXX. Λέβαμε κι εμείς. Τον έβγαλε ο δρόμος, ρε, λόγω ηθοποιού. Έβλεπα Αργέντο, από τον Αργέντο. Εγώ με Vin Diesel, ρε φίλε, έχω δει και το άλλο που το παίζει Babysitter. Τι είναι να δω, γιατί... Στο σινεμά. Για ποιο... Στο σινεμά και... Στο σινεμά, ρε φίλε. Τι νόμιζες. Λοιπόν, παλικάρια, είναι μία η ώρα, πρέπει να κλείσουμε. Okay. Ακούω τον Νίκο έτοιμο, σαν να ροχαλίζει και κοιμάται κάτι έτοιμο. Εγώ δεν ακούω καθόλου. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, είναι αργά. Περισσότερα εντός εβδομάδας. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα παιδιά μείναν τόσο αργά. Και ευχαριστούμε και τα παιδιά που μας ακούνε στο YouTube και κατεβάζουν και το MP3. Λοιπόν, Νίκος Πλωμαριτέλης, Νικόλας Μαρκόγλου και Σάββας Καζατζίδης, παιδιά. Yeah, και Γιώργος Καλήφας. Μας βγήκε πάλι τρίωρο το webcast. Μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα. Θα πω κάτι για το προηγούμενο, αλλά θα το πω την άλλη φορά, γιατί τώρα είμαι... Είπαμε στην αρχή εμείς λίγα. Εντάξει, μην το πάρω τώρα τέτοιο, γιατί... Όχι, ξέρεις, όχι. Κατάλαβες τι εννοώ. Άστο, είπαμε λοιπόν, στην αρχή κάτι. Την, άλλη, την άλλη φορά, μωρέ. Λοιπόν, άντε. Απλά, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ήθελες να την κάνεις τώρα, έτσι. Ναι. Απλά, όχι, δεν, θα το δεν θέλω να σχολιάσω, να κάνω επί της ουσίας σχόλιο, καταλαβες. Θέλω να πες αφού θες να πεις κάτι. Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, okay, δεν μπορείς να κάτσεις να μπεις στο mentality του να αντιπαρατεθείς με οποιοδήποτε σχόλιο και με όποιο σχόλιο βρίσκεις. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Ναι. Αλλά, από την άλλη, όταν ένα παλικάρι... Ένα παλικάρι, ρε παιδί μου, σαν τα γάραγαρα νερά, έτσι. Η περηφάνεια του μπαμπά και της μαμάς. Πώς να το πω, ένα παλικάρι που θα το δουν οι θιές και θα πούν πω πώς μεγάλωσες, τι καλό παιδί έγινες κτλ. Μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει. Να γράψει ένα σχόλιο, να κάνει μια επικοδομητική κριτική. Και να πει ότι όταν γράφεται review στο Game Over, δεν γράφεται ποτέ για gameplay και για level design και γράφεται για ιστορία μόνο. Λες,
Ρε παλικάρι μου, με τι σε μεγάλωσαν, με ασπράδια αυγού σε μεγάλωσαν, με τι σε μεγάλωσαν οι μπαμπάδες σου και οι μαμάδες σου. Δηλαδή, ρε παλικάρια, πού διαβάσατε για level design δηλαδή εσείς. Δηλαδή, βοηθάτε με λίγο ρε παιδιά. Πού διαβάσατε, πού στο κέρατο διαβάσατε αλλού για level design. Ναι, εντάξει τώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να... Ναι, όχι, όχι, πρέπει να ήταν... Πέστε μου λίγο, δηλαδή, όταν... Ξέρω... 5 παλικάρια, 10 παλικάρια στο Game Over που κάθονται και θα μπουν σε διαδικασία να σας να μιλήσουν, όχι να σας κάνουν φροντιστήριο, να κάνουμε κουβεντούλα. Κουβεντούλα για level design. Πού στο κέρατο αλλού έχετε διαβάσει για level design να πάει στο διάλογο να πάει. Όχι, όχι, παίρνει πολύ περισσότερο διάσταση από ό,τι αξίζει ένα σχολείο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, απολύτως όμως. Δηλαδή, με κάνετε δηλαδή να δακρύζω που καθόμαστε, παίζουμε παιχνίδια και προσπαθούμε να φέρουμε στο μυαλό μας ό,τι έχουμε σαν πνευματική παρακαταθήκη από ταινίες, από βιβλία, από παιχνίδια, από ό,τι σκατά έχουμε, με ό,τι σκατά έχουμε ασχοληθεί για να μπορέσουμε να το περάσουμε σαν κομμάτι του μηνύματος για το level design, για το gameplay και να μου πει ο άλλος ότι δεν γράφεται για level design. Πού στο κέρα το ξαναδιάβασες για level design, ρε φίλε. Πού διάβασες για level design, πες μου σε παρακαλώ, πού στο κέρατο, σε πιο μεγάλο διεθνές site των 5 εκατομμυρίων κλικ στο δευτερόλεπτο, διάβασες εσύ για level design. Πού διάβασες για level design και δεν διάβασες το game over. Που παίζω ένα παιχνίδι και προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου ό,τι επιρροή μπορεί να έχει αυτό το γαμημένο το παιχνίδι για να σου γράψω για level design και να σε κατευθύνω και να σου πω πρόσεξε το αυτό, αποφυγέ το ή πρόσεξε το αυτό, στήριξέ το και βοήθησέ το και θα μου πεις εσύ ότι δεν γράφω εγώ για level design. Όχι εγώ ο Σάββας, προς Θεού. Και για gameplay mechanics. Καθίστε ρε παιδιά λίγο. Δηλαδή, sorry, δηλαδή, επιτρέπετε στον εαυτό σας να είστε υπερπαγλαμάδες. Δεν κάνει ρε παιδί μου, δεν κάνει αυτό το πράγμα. Δεν κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ να ξέρω, όταν το σχολιάζω, δεν είναι ότι τα παίρνω βαρέως. Προς Θεού δηλαδή. Sorry κιόλας, εκεί που δεν πιάνε τα γράμματα. Εκεί που δεν πιάνε. Λίγο... να μην υπάρχουν αυτά. Αλλά... Έλα, δεν είναι άδικο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι... πόσες τέτοια είναι. Αυτά τώρα δεν είναι θέμα άποψης. Είναι άλλο... Καλά, πω τώρα το αξία δίνουμε. Τώρα είναι... σε... Ρε, εσύ, Γιώργο, άμα είναι κάτι το οποίο είναι de facto ψέμα, ναι, δεν είναι. Σχολιάζω, Γιώργο. Αυτό είναι ψέμα. Δεν αντιπαρατίθεμαι με το σχόλιο αυτό καθεαυτό ή με την... Αλλά θέλω να αναδείξω το ότι βάζει ο άλλος στην αρνητική του κριτική πράγματα που μάλλον εκείνη την ώρα που τα γράφει δεν καταλαβαίνει κιόλας τι γράφει. Γιατί αν καταλάβαινε τι γράφει θα ντρεπότανε να τα γράψει ως αρνητική κριτική για το Game Over. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδί, δεν έχετε συχαθεί μέχρι τώρα να διαβάζετε για patches, να διαβάζετε για updates, να διαβάζετε για balancing. Δεν έχετε συχαθεί ρε τον εαυτό σας για αυτό το πράγμα. Και θα μου πείτε για level design ρε. Τι λέτε τώρα σοβαρά τώρα. Ο άλλος κάθεται και παίζει 3,5 μήνες ένα παιχνίδι για να μπορέσει να βγάλει άκρη και να ξέρει τι στο καλό να βάλει στη σειρά για να απαντήσει. Και είστε τα παιδάκια που βλέπετε 5 λεπτά βίντεο με τύπους που γκαρίζουνε και θα μου μιλήσετε για level design, ρε. Λοιπόν.
Λοιπόν, έλα να κλείσουμε. Σου λέω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απολύτως μωρέ, εντάξει. Αυτά δεν θα σταματήσουν ποτέ. Μάγα μου, κάνω κριτική χρησιμοποιώντας λέξεις που δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν είναι κριτική μωρέ τώρα. Αυτή είναι. Τώρα ποια κριτική. Υπάρχουν πράγια. Συγκεκριμένα παιδιά που. Εντάξει, τι να πω τώρα. Εγώ ξέρω ότι όταν δεν μ' αρέσει κάτι, δηλαδή δεν το γουστάρω να το βλέπω γιατί μου τις πάει ο χι ή ο ψι, είτε λέγεται site, είτε λέγεται τηλεόραση κτλ. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, ρε Γιώργο, συγγνώμη. Αυτό το παλικάρι δεν διάβασε ποτέ review. Έλα, τώρα αυτά είναι τώρα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν review. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να γράφω review που να λέω, που να ξεκινάω και να λέω, παιδιά, ξεκινάμε. Η ιστορία είναι για τον Μπέο, αλλά από εδώ και πέρα το gameplay και το ένα και το άλλο είναι και γαμάουα. Δηλαδή, εντάξει, θυμάμαι να το λέω σε όλα τα παιχνίδια της Platinum, θυμάμαι να το λέω σε χίλια δύο πράγματα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι να το λέω. Εγώ, για τον εαυτό μου, που μπορώ να το προσυπογράψω. Και σε πόσα άλλα review πόσων άλλων παιδιών. Ναι, καλά, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθούμε τώρα. Τι αν λέμε, σε τι review να κάνουμε λίστα με το τι κάναμε και πού γράψαμε. Συγχαίμαι στα δικά μας τα παιδιά, σιγά μην δικαιολογηθώ. Στο κάθε μπαγλαμίσκο, να πούμε. Σιγά μην δικαιολογηθώ. Δεν γράφαμε στο Vanquish ότι, παιδιά, ξεπεράστε την ιστορία, θα δείτε σκηνές που θα ξεκαρδιστείτε το σωγέλιο, ξεχάστε το. Πάμε τώρα στο gameplay, που γάμι και δέρνει. Να σας εξηγήσουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς, ενώ νομίζετε ότι παίζετε third person shooter, παίζετε ένα fighting game, χωρίς να το καταλάβετε. Και θα γράψω εγώ για ιστορία. Όταν είναι ιστορία γάμα και δέρνει, θα γράψουμε και για την ιστορία, ναι, βεβαίως. Γιατί έχουν κάνει μια ξεχωριστή προσπάθεια αυτοί που το δημιουργούν. Και δεν είναι μόνο, συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτή η αρνητική κριτική. Είναι και άλλα παιδιά, δικά μας παιδιά, που κάθονταν και έγραφαν, ας πούμε, και λέγανε ότι εκείνο το παιχνίδι, έλα μωρέ, μόνο ιστορία έχει, αλλά gameplay δεν. Αλλά δεν το άγγιξε στο gameplay, γιατί και στο gameplay χαμούσε το παιχνιδάκι. Δικά μας παιδιά εννοώ γνωστοί και φίλοι. Οπότε το παίρνουμε ότι όποτε είπαμε για ότι είναι καλή ιστορία, μάπα είναι όμως τα όλα τα υπόλοιπα του παιχνίδι. Αλλά το παιχνίδι δεν το αγγίξαμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, θα επεκταθώ την άλλη φορά. Α, τώρα το κράτησες περιορισμένο, ε! Ναι, κράτησα περιορισμένο, γιατί υπήρχε και το όλο aspect των multiplayer game. Γιατί ακούν multiplayer, τα παιδιά θολώνουν και καταλαβαίνω γιατί θολώνουν. Θολώνουν γιατί έχουν επενδύσει κανένα 1500 ώρες ο καθένας και σου λέει αυτός μας κοροϊδεύει που κάναμε 1500 ώρες, οπότε κάτσε να τη βγούμε από απέναντι και να τους πούμε για στρατηγική και για συγκινήσεις. Γιατί αν δεν του την πούμε θα κλαίμε μετά τις 1500 ώρες, καταλάβεις τι γίνεται. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αυτό καλύτερα να το κρατήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Γι' αυτό λέω. Για να το εξηγήσουμε. Ναι. Αυτό λέω. Για να το εξηγήσουμε κανονικά τι εννοεί ο καθένας, για να μην βγαίνουν πάλι λάθος συμπεράσματα. Που έκανα τον εαυτό μου σε online το 99. Δεν κάτσω να εξηγηθώ το 2017 αν γουστάρω ή δεν γουστάρω multiplayer. Αν δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά τι λέμε όταν λέμε καίτε τις ώρες σας και καίτε τις μέρες σας και καίτε τα χρόνια σας. Εντάξει, να μην το λέμε καθόλου, ρε παιδί. Αυτό προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε και στην αρχή, ότι δεν έχει να κάνει με το multiplayer και ότι κακώς. Έχει να προσφέρει το multiplayer, έχει συγκινήσει το multiplayer, χαίρομαι πολύ ότι έχει, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ναι, έχει, εννοείται ότι έχει. Μόνο έχει. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω τα γέλια που ρίχναμε τότε στο Dark Souls 3, όταν μαζευόμασταν και στείναμε τις ενέδρες να πούμε. Και κρύψε εσύ εκεί και κάνε. Εννοείται ότι έχει. Είπαμε, μας εκμεταλλεύτηκε το Dark Souls. Μας έβαλε να παίζουμε 3 χρόνια. Μας πούλησε πακετάκια. Μας έβαλε στη φάση κάθε εβδομάδα τι θα βγάλει το μικρό μάγαζο, τι θα βγάλει το περίπτερο. Μαζί με τα tweaks και με τα. Πώς τα λέμε. Τα φοφίκο να πούμε, τι άλλο θα αγοράσουμε. Μας έβαλε σε τέτοιο τρυπάκι το Dark Souls και δεν το θυμάμαι. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά τα πράγματα, μωρέ. Που έχει γίνει game η καθημερινότητά μας, τι skin θα βγάλει Blizzard στο Overwatch, ρε.
Άντε ρε παιδιά τώρα, ξεχωρίστε τα λίγο να πούμε. Και αν έχετε θολώσει από τις έξι σας και από τις τέτοιες σας, ξεθολώστε. Μείνετε μία εβδομάδα χωρίς να παίξετε τίποτα και ξαναβάλλετε προτεραιότητες και πέστε τι κάνω εγώ εδώ ρε παιδί μου. Είμαστε 2017 και εγώ ξεκίνησα να παίζω το 2012. Τι γίνεται, γιατί χάθηκε ο χρόνος. Εντάξει, αν από την άλλη δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα και νομίζετε ότι επιτιθέμενοι σε αυτόν που κάνει την κριτική κάνετε, δικαιολογείτε το χρόνο που χάθηκε, εντάξει, καλά κάνετε και τον δικαιολογείτε έτσι. Εγώ σας καταλαβαίνω γιατί, εντάξει, είναι δύσκολο να δικαιολογείς χρόνο που χάθηκε, όπως έλεγε και ο Νίκος την προηγούμενη φορά. Ναι, είναι ακριβό νόμισμα το γαμημένο. Το καταλαβαίνω. Εγώ σας λέω, αυτό το νόμισμα δεν θα το πάρετε πίσω, μάγκες. Ό,τι καταθέτετε, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, 5 ευρώ, χάθηκαν τα 5 ευρώ. Να το ξέρετε. Εσείς καθίστε και πέστε, ο Σάββας είναι μαλάκας που τα λέει. Ή τα παιδιά στο game over, το mental περνά το game over, το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, αλλά για update, συγγνώμη, στα skin και στα όπλα, εντάξει. Sorry κιόλας, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Εντάξει, τελείωσα. Εντάξει. Εντάξει, πες. Την επόμενη Δευτέρα όμως. Λοιπόν, θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο σε ένα αμυγός multiplayer event που θα έχουμε περίπτερο στο Gameathlon. Έτσι. Που θα έχει LOL και Counter Strike θα έχει. Θα έχουμε στο Gameathlon περίπτερο. Έτσι, γιατί εμείς έχουμε mentality. Δεν το εννοούσα, παιδιά, δεν το εννοούσα. Συγγνώμη, τι λες. Ναι, ναι. Παιδιά, ήταν ψέματα, μιλούσαν οι πίτες. Λοιπόν, τώρα και για τα παιδιά είπαμε, όταν εγώ ξέρω στη ζωή μου, όταν δεν μου αρέσει κάτι, δεν το παρακολουθώ και το αγνώ. Μου έχετε μάθει τώρα να έχετε άποψη για όλα και να έχετε και να λέτε, τέλος πάντων, επικίδιους ακούω 12 χρόνια τώρα εγώ. Ρε απίθανη τύπη. Λοιπόν, άντε, 12 χρόνια τα ακούμε αυτά. Φιλιά, να είστε καλά, ευχαριστούμε τα παιδιά που είναι εδώ. Και μη λυπάσαι. Ναι ρε, ναι ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τα παιδιά πρώτα απ' όλα που καταλαβαίνουν τι λέμε, έτσι μας καταλαβαίνουν και στηρίζουν. Λοιπόν, φιλιά, να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ. Ωραία, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.